Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 12 και 20. Καλή ώρα. Σταύρε Κόλκα. Τι γίνεται, εντάξει. Θα χιονίσει. Χιόνισε, φίλε. Λες να κάνουμε. Εγώ χθες σκέφτηκα να γράψω καμιά συνταγή. Το Σολομό τον κάνω έτσι. Άντε, ρε, φίλε. Ναι. Κάποια στιγμή θα δικαιωθώ, θα σε στρέψω εκεί που πραγματικά μπορείς να βγάλεις λεφτά. Σαν το ΙΤΜΗ 24, γιατί ναι, δεν βλέπω καμία προοπτική γενικότερη. Φαγητό 24, κάτι τέτοιο. Ναι, ΙΤΜΗ. ΙΤΜΗ. Α, εσύ θες ΙΤΜΗ, θες και σεξουαλικό υπονοούμενο. Ναι, εννοείται, ρε φίλε, πας και το βρέξουμε και λίγο. Δημήτρη, τι έχεις? Πολύ καλησπέρα σας. Μην κάσετε τον Κόλκα. Την ώρα που ξεκινάμε, που μπει, κοιτάζει τον κινητό. Θε να κάνουμε βουβό ραδιόφωνο σήμερα? Όχι, φίλε, γιατί δεν έχουμε να πούμε πράγματα. Δεν έχουμε να πούμε. Φοβάσαι να μιλήσει? Ού, εύκολα. Πρέπει να ξεκινήσουμε με διάφορε ανακοινώσει, με χορηγού, με διάφορα πράγματα που δίνουμε. Με την είδηση που προέκυψε πριν από λίγο και αφορά την ανακοίνωση αστυνομία για τον δράστη που πέταξε τη φωτοβολίδα στον αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πολλά και διάφορα. Όσα γίνεται στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, όσα περιμένουμε στα άλλα, να ακούσουμε και τον κόσμο. Τρόπος επικοινωνίας. Stream Sports κάνει. Γράφετε FM, αφήνετε κοινό το μήνυμα στο 545-26 για ό,τι θέλετε να σημειώσετε. Να ξεκινήσουμε από τους χορηγούς μας. Με Πειρατή πρώτα απ' όλα. Ο Πειρατής, ο οποίος είναι Διογένους 17, σήμερα, Τρίτη. Όλες οι πριμάτορο από Βαρέλη, 2+1 δώρο. Εκπληκτική κουζίνα, πάρα πολύ καλές μουσικές. Ο Πειρατής είναι εκεί, το μεγαλύτερο beer and rock bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, Διογένους 17, στην Τούμπα. Αν θέλετε να αλλάξετε το χώρο σας, θέλετε να αλλάξετε τον εργασιακό σας χώρο ή το σπίτι σας, θέλετε να αλλάξετε την ομάδα σας, να κάνετε μια γενική ανακαίνιση, πηγαίνετε στην Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Αγία Σοφίας 18, και μιλάτε με τα παιδιά. Σας εξηγούν και τα κόστη, σας εξηγούν και τις διαδικασίες, πώς μπορείτε να κάνετε την ανακαίνιση χωρίς να αναστατωθείτε σε όλο το σπίτι. Είτε όλο το σπίτι να ανακαινήσετε, είτε ξεχωριστά κάποιο δωμάτιο. Τώρα που έρχονται και Χριστούγεννα. 6 άτοκες δόσεις από την Αναδομό. Πολλά προγράμματα χρηματοδότησης. Αναδομό-παύλα-ανακαίνηση.gr. Και με τα είδη υγιεινής Ρεγκίνα μαζί. Μπείτε και στο site regginabagno.gr και ξεβρείτε το κατάλογο με τα προϊόντα της Ρεγκίνα, τα οποία θα βρείτε βεβαίως σε επιλεγμένα καταστήματα τα κορυφαία είδη υγιεινής. Είναι από αυτά που βουτσίζει τα δόντια και δεν κολλάει άμα σου φύγει λίγο το κρέμα κάτω. Φεύγει κατευθείαν. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Θα πρέπει να ενημερώσουμε για την εκδήλωση της Κυριακής. Την Κυριακή παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα και στο θέατρο Βεργίνα θα προβληθεί το παιχνίδι, στο Ρίτσι Καζίνο. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις για όσους θέλουν να δώσουν το παρόν εκεί στο θέατρο Βεργίνα. Με κάθε πρόσκληση είσοδο στο καζίνο, απεριόριστη μπύρα, πατατάκια, ένα λαχνό ανάτομο για διάφορες κληρώσεις, με ταξίδια, δώρα του ΠΑΟΚ και πολλά άλλα. Μέσω τηλεφώνου θα δώσουμε τις προσκλήσεις. Όποιοι φίλοι προλαβαίνουν, 2310-287-888. Για να επικοινωνήσετε να κερδίσετε την παρουσία σας σε αυτή την εκδήλωση στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτσι Καζίνο. Τώρα, η είδηση προκύπτει πριν από λίγο με βάση επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας. Έχει να κάνει με τον αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Είναι μια πρώτη είδηση της ημέρας, γιατί προφανώς περιμένουμε και άλλα πράγματα στην πορεία της ημέρας. Λοιπόν, το δελτίο τύπου αναφέρει ότι η επισταμένη έρευνα αστυνομικών της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας της Θεσσαλονίκης οδήγησε στην εξιχνίαση περίπτωσης ρήψης βεγγαλικού φωτοβολίδας σε ποδοσφαιρικό αγώνα του πρωταθλήματος Super League 16-17 στο γήπεδο της Τούμπας, που είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του αγώνα. Ταυτοποιήθηκε ως δράστης 18χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις νομοθεσίας περί αδικημάτων βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 18χρονος στις 30 Δεκάτου του 2016, κατά τη διάρκεια αγώνα της προαναφερόμενης οργάνωσης μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ-ΠΑΟΚ-ΠΑΕ-ΑΕΚ, ενεργοποίησε φωτοβολίδα παύλα δεγκαλικό με εκτοξευστήρα, το οποίο κατέληξε στον αγωνιστικό χώρο και είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του αγώνα. Ο 18χρονος εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε στην παραπάνω υπηρεσία στο πλαίσιο της διενεργούμενης προανάκρισης, ενώ η σχετική δικογραφία
θα υποβληθεί στον κύριο Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το δελτίο τύπου από την αστυνομία, το οποίο λάβαμε πριν από λίγο. Είναι ένα θέμα πολύ συζητημένο εκείνες τις ημέρες. Έχει κατάληξη. Τώρα βέβαια ουσιαστικά κατηγορείται ένας άνθρωπος. Δεν είναι ποτέ ένοχος κάποιος. Εντάξει, ναι. Είναι το δικαστήριο. Έχει συλληφθεί και θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ας ελπίσουμε ότι δεν συνελήφθη κάποιος απλά για να συλληφθεί. Κάποιος συνήθις ύποπτος που λένε. Ναι, αυτή είναι μια πρώτη είδηση. Κατά τα άλλα, θα μείνουμε βέβαια στο ποδόσφαιρο και σε όλα όσα έγιναν χθες το βράδυ. Πολλά και διάφορα. Σε άλλη μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ πάει λίγο να βρει τα πατήματά του, πάει να βρει ένα ρυθμό και παίζει καλό ποδόσφαιρο, είναι η αλήθεια. Και προέρχεται από ένα μεγάλο αποτέλεσμα στην Ιταλία. Και πάει να κάνει και μια νίκη με τον Ατρόμητο που θα τον βοηθήσει πάρα πολύ και στη βαθμολογία και στην ψυχολογία και σε όλα αυτά. Γυρίζουν όλα τούμπα και πλέον ο ΠΑΟΚ είναι σε ένα δραματικό momentum. Πολύ δύσκολο στάδιο. Πάρα πολύ δύσκολο στάδιο. Με όσα έγιναν, με όσα υπόθηκαν και όσα θα ακολουθήσουν. Τις παραμέτρους των όσων έγιναν χθες δεν μπορούμε καν να τις υπολογίσουμε εμείς. Εγώ στη ζωή μου δεν έχω σοκαριστεί τόσο πολύ ποτέ με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα δίνοντας συγχαρητήρια στον Ατρόμητο για τη νίκη του, γιατί έγινε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι στο οποίο κέρδισε μια ομάδα. Αρκετά καλή ομάδα. Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη που έκανε ο ΠΑΟΚ. Ναι, που δεν το παράτησε, όπως δεν παράτησε και πριν λίγο καιρό τον αγώνα με την ΑΕΚ. Με σχετική ποιότητα, καλούς ποδοσφαιριστές. Έμπειρους. Ναι, είχε με τέσσερις φάσεις, τέσσερα αποτελεσματικότητα, ναι, πολύ ιδιαίτερη. Θα μπορούσε, όπως λένε και ήδη, να χάσει και με 4-0, όπως είπε ο Μπρίτο. Έπαιζε με έναν ΠΑΟΚ που πραγματικά αυτή την περίοδο έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Και ευτυχώς παραδείχθηκε ένας ουδέτερος, για να μην λένε ότι λέμε ό,τι να είναι. Το καλύτερο ημίχρονο του χθες με διαφορά από το δεύτερο. Έβαλε μόνο 2 γκολ, θα μπορούσε να βάλει σίγουρα άλλα 2. Και όμως αυτή η βραδιά κατέληξε τραγικά, πραγματικά, για τον ΠΑΟΚ και το παρόν του και με συνέπειες που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε, δεν υπολογίζονται για το μέλλον. Εντάξει, για το παιχνίδι νομίζω οι πιο πολλοί έχουν γνώμη και οι πιο πολλοί μπορούν να καταλάβουν ότι έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια από την ομάδα του ΠΑΟΚ σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Μία αναγκαστική αλλαγή με τον τερματοφύλακα, δεύτερη αναγκαστική αλλαγή με τον Ροντρίγκες, μια μικρή οπισθοχώρηση στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι αναγκαστική? Δεν νομίζω, όχι. Ούτε εγώ νομίζω. Από πού προκύπτει την αναγκαστική? Δεν νομίζω. Μια οπισθοχώρηση, μείωση από τον αντίπαλο, 2-1, κάνει 3-1 ο ΠΑΟΚ. Καλή αντίδραση μετά το 2-1 ο ΠΑΟΚ, δεν πανικοβάλλεται. Πιστεύεις ότι θα έχει την ψυχραιμία να το διατηρήσει, αλλά από εκεί πέρα σε κάθε παρουσία του Ατρομήτου στην επίθεση, στην περιοχή του ΠΑΟΚ, υπάρχει και γκολ. Με παίχτη λιγότερο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, υπάρχει φυσικά η αποβολή του Κάνιας. Σημαντικό κομμάτι του αγώνα. Γιατί ο ΠΑΟΚ, αν δεχτεί γκολ και είναι 11 με 11, δεν σε πείθει κανείς ότι θα δεχτεί και φάσεις. Αλλά για ακόμη μια φορά, όταν φεύγει ο Κάνιας από το γήπεδο, ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει άλλον μεσοαμυντικό. Έτσι κι αλλιώς. Η μπάλα έφτανε εύκολα στην περιοχή, αλλά το κακό είναι ότι έφτανε και πολύ εύκολα στα δίχτυα όταν έφτανε στην περιοχή. Από κάθε φάση που δημιουργούσαν οι φιλοξενούμενοι. Μεγάλο το σοκ της ανατροπής. Το πώς το 3-1 έγινε 3-4. Πάρα πολύ μεγάλο το σοκ, αποδοκιμασίες κτλ. Και φτάνει η βραδιά στο σημείο όπου μιλάει ένας προπονητής, λέει τα δικά του, και μιλάει και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Βλαντανίβιτς, που βεβαίως ξαφνιάζει τους πάντες, σοκάρει τους πάντες με αυτά που αναφέρει. Έχουν ακουστεί όλα όσα είπε, κάνει λόγο για λάθη τα οποία δεν γίνονται από ποδοσφαιριστές. Κάνει λόγο για μειωμένη απόδοση συνειδητά παικτών. Κάνει λόγο και όλοι καταλαβαίνουν πως βεβαίως κατηγορεί ποδοσφαιριστές ότι είχαν σκεμμένα μειωμένη απόδοση για να χάσει ο ΠΑΟΚ. Έγιναν πάρα πολλές ερωτήσεις. Μέσα από τις απαντήσεις του βγαίνουν συμπεράσματα. Βγαίνει για παράδειγμα το συμπέρασμα ότι δεν αφήνει υπονοούμενο για οικονομικές συναλλαγές.
αλλά αφήνει υπονοούμενο για ιστορικά θέματα εντός ομάδας. Μέσα από τις απαντήσεις του φαίνεται ότι κατηγορεί παίχτες στην αμυντική γραμμή, γιατί ρωτήθηκε τι συνέβαινε μέχρι το 60 και γιατί άλλαξε μετά και είπε ότι μέχρι το 60 ήμασταν εμείς στην επίθεση και μετά αμυνθήκαμε. Mm. Γι' αυτό λέω ότι μέσα από τις απαντήσεις βγαίνουν συμπεράσματα για το τι εννοούσε ο Βλαντανίβιτς. Αναφέρεται σε ποδοσφαιριστές που δεν ήθελε να βάλει και τελικά τους έβαλε. Τονίζει ότι δεν έγινε κάτι από παρέμβαση, ήταν δική του η απόφαση και η μία και η άλλη, και η απουσία την προπόνηση αλλά και η παρουσία στο αρχικό σχήμα, και ξεκαθαρίζει ότι θα ζητήσει από τον μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ την απομάκρυνση αυτών των ποδοσφαιριστών. Α, να πούμε βέβαια ότι μιλούσε στον πληθυντικό, έτσι, μάλλον εννοεί πάνω από έναν παίκτες. Και είπε θα μιλήσει με τον μεγαλομέτωχο για να ζητήσει την απομάκρυνσή τους, αλλιώς θα φύγει ο ίδιος από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Ίβιτς που βεβαίως δεν συνηθίζονται στα γήπεδα. Βρήκα άλλη μία του Μπάγεβιτς το 9. Σοβαρά. Ναι. Τι είπε? Ότι μετά από έναν αποκλεισμό της ΑΕΚ από το Θρασίβουλο, είπε ότι αν μείνω εγώ εδώ, πέντε παίκτες δεν θα αγωνιστούν ποτέ με μένα και τέτοια. Εσύ αυτό έχει υποθεί εκατοντάδες φορές. Το να εκφράζει κάποιος παράπονα και να πει αυτό το πράγμα, το λένε οι προπονητές 4-5 φορές το χρόνο. Όταν όμως μπαίνουν στη δικασία εξηγήσεων, δεν φτάνουν σε αυτό το σημείο, έστω και αν το πιστεύουν. Χθες υπόθηκαν πράγματα με λεπτομέρειες από τον Ίβιτς. Και αυτό είναι το πολύ διαφορετικό το οποίο συνέβη. Βέβαια το σοκ είναι μεγάλο. Όχι, πες και τι ακολούθησε, έτσι, γιατί πρέπει να τα βάλουμε λίγο κάτω να δούμε μετά από αυτά που είπε ο Ίβιτς. Έγινε τηλεδιάσκεψη. Υπάρχουν καταρχάς, εντάξει, το σοκ όλων. Το σοκ φιλάθλων, σοκ. Γιατί και εγώ τώρα που τα συζητάμε τα καταλαβαίνω σιγά σιγά. Μιλάμε για παραπάνω από έναν ποδοσφαιριστή. Μιλάμε ότι δεν υπονοεί οικονομικές συναλλαγές που έδωσε. Ναι, είναι τα συφραζόμενα αυτά, ναι. Τα ευκόλως εννοούμενα. Ωραία, ναι, γιατί χρησιμοποίησε πληθυντικούς κλπ. Ναι. Ένα ότι είναι παραπάνω από ένας ποδοσφαιριστής. Ναι. Ένα το ότι δεν υπονοεί στήσιμο για το στοίχημα, ότι είναι θέμα εσωτερικό δικό, ναι, τους. Έτσι. Και ότι εδώ και 20 μέρες υπάρχει ένα πρόβλημα στο κλίμα της ομάδας. Είπε ότι εγώ αν δεν αλλάξει αυτό θα συζητήσω. Αν δεν φύγουν αυτοί. Ναι, θα φύγω εγώ. Και ακολουθεί σύσκεψη. Ναι. Παραμένουν στην ομάδα, στην Τούμπα, οι αρχηγοί της ομάδας και ο Βλαντανίβιτς μαζί με τον Λούμπος Μίχελ. Συζητάνε. Ο οποίος έχει ζητήσει ακρόαση από τον μεγαλομέτωχο, και αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι η μοναδική ακρόαση που έγινε, η μοναδική συζήτηση, γιατί μιλάμε για Skype και συνδέσεις κτλ. Mm. Η μοναδική συζήτηση έχει να κάνει με τον Μίχελ, τον Ίβιτς και τον κύριο Σαββίδη. Αυτή η συζήτηση έγινε. Όπου προφανώς ο Ίβιτς παραθέτει τα στοιχεία που έχει, γιατί ανέφερε στην ειδική ότι έχω στοιχεία, θα τα παρουσιάσω στο μεγαλομέτωχο. Αυτό. Μέσα στο παιχνίδι, πριν το παιχνίδι, και έχει διάφορα στοιχεία για να παρουσιάσει και να αποδείξει αυτά τα οποία λέει δημόσια, χωρίς να κατανομάζει βεβαίως ανθρώπους. Λέει όσα λέει ο Ίβιτς, παρόν και ο Μίχελ, που προφανώς είναι μαζί με τον Ίβιτς, έτσι αυτό καταλαβαίνουμε σε όλο αυτό το σκηνικό. Σε ερώτηση στον Ίβιτς αν γνωρίζει ο κύριος Μίχελ αυτά που λέει, λέει ο Ίβιτς ότι ναι, γνωρίζει τι κλίμα επικρατεί το τελευταίο 20ήμερο. Αυτό γνωρίζει. Ενημερώνεται ο μεγαλομέτωχος, ο οποίος αγανακτισμένος, ντροπιασμένος, σοκαρισμένος, είναι σαν να τους λέει δεν θέλω να σας βλέπω. Εγώ ντροπιάστηκα τόσο πολύ που δεν ξανάρχομαι στο γήπεδο. Κάντε εσείς ό,τι νομίζετε από αύριο. Αυτή είναι η απάντηση του Ιβάν Σαββίδη που συμμεταφέραμε από χθες. Εκεί έχουμε μείνει, στην τροπή του Σαββίδη, στο ότι δεν ξανάρχεται στο γήπεδο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φεύγει από τον ΠΑΟΚ, στις δηλώσεις του Ίβιτς, που είναι βεβαίως πρώτο θέμα παντού και είναι σοκαριστικές, και περιμένουμε σήμερα τις εξελίξεις με τους κυρίους Μίχελ και Ίβιτς να είναι αυτοί που έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Από αυτούς περιμένουμε, τουλάχιστον με βάση όσα ξέρουμε μέχρι χθες,
Γιατί ο Σαββίδης είναι απρόβλεπτος, έτσι δεν ξέρει τι μπορεί να ξημερώσει. Χθες είπε αυτό, ντροπιάστηκε, δεν αναλάβει κανέναν. Οι αρχηγοί δεν μίλησαν μαζί του, έτσι. Δεν μίλησαν και είναι και. Τι να πει, εσύ τι μπορούσε να πει χθες. Εντάξει, πολλά μπορεί να πει. Ποιο μπορεί να πει, δηλαδή. Ναι, λέω ότι αυτό έγινε χθες και σήμερα περιμένουμε τις κινήσεις, αποφάσεις. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Στην ομάδα βεβαίως είναι πολύ έκριθμη κατάσταση. Κατηγορούνται ποδοσφαιριστές, δεν ξέρουν ποιοι και πώς. Όλοι νιώθουν θυγμένοι. Αν σήμερα πάρθει απόφαση να φύγει ένας, να φύγουν δύο, πάνε να πει ότι αυτοί είναι οι οποίοι κατηγορούνται για στήσιμο. Ακριβώς. Και εκεί θα υπάρχει θέμα. Θα αντιδράσουν, θα έχουν νομικά περιθώρια να κινηθούν εναντίον του ΠΑΟΚ. Έτσι. Είναι πολύ μπερδεμένο. Πολύ μπερδεμένο. Είναι... Θα πούμε σε λίγο τι. Υπάρχει και το άλλο. Γίνεται μέχρι στιγμής, ναι. Τι δηλώσεις μπορεί να επιφέρουν και εισαγγελική παρέμβαση. Ναι, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Υποθέτουμε ότι μπορεί να γίνει και αυτό μέσα στην ημέρα. Ίσως. Τώρα, περιμένουμε πράγματα και μέσα στα επόμενα λεπτά. Λογικά θα έχουμε ενημέρωση στη διάρκεια της εκπομπής για σημερινές αποφάσεις. Αν κάτι έχει αλλάξει. Αν... έχουμε προπόνηση, αν πάρθηκε απόφαση, αν κάτι παραπάνω είπε σήμερα ο Ιβάν Σαββίδης, λογικά θα έχουμε πράγματα μέσα στα επόμενα λεπτά. Να κάνουμε ένα... Έχεις κάτι? Όχι, να κάνουμε διάλειμμα. Να κάνουμε διάλειμμα γιατί πιστεύω ότι θα έχουμε πράγματα, σε λίγο να αναφέρουμε, με το που επιστρέψουμε, αφού τελειώσαμε όσα την εξιστόρηση όσων έγιναν χθες, πάμε στην επόμενη μέρα με τις εξελίξεις που λογικά θα τις έχουμε σε 2-3-5 λεπτά. Και η είδηση πρώτη που βγαίνει από την επίσημη χείλη στην ΠΑΕΠΑΟΚ είναι ότι μετά απόφαση του Λούμπος Μίχελ, ο Γιώργος Τζαβέρας θα προπονείται με τη Β' ομάδα του ΠΑΟΚ. Μόνο ο Γιώργος Τζαβέρας, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Η πρώτη αυτός είδηση είναι αυτή. Ναι, ναι, αυτός θα είναι. Και ο αρχηγός, ένας εκ των αρχηγών του ΠΑΟΚ θα προπονείται με τη Β' ομάδα. Από εδώ και στο εξής, κάτι το οποίο βέβαια θεωρώ εγώ, Άκη, ως εκτίμηση ότι δεν είναι αναστρέψιμο, είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει, άρα αν το δούμε λίγο παρακάτω, λες τέλος ο Γιώργος Τζαβέρας από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προφανώς χρεώνεται τις χθεσινές δηλώσεις του Βλάντα Νίβιτς και από τη στιγμή που ο Σαββίδης έδωσε το ελεύθερο στον Μίχελ και τον Νίβιτς να πάρουν τις αποφάσεις, αυτή είναι η πρώτη απόφαση που πάρθηκε από επίσημα χείλη της ΠΑΕΠΑΟΚ. Τέλος ο Τζαβέρας λοιπόν, ένα κομμάτι της εσωστρέφειας και της μουρμούρας κτλ. Κτλ. Απομακρύνεται από τον ΠΑΟΚ. Ας ελπίσουμε ότι είναι σε καλό και ότι θα πάντα θα στρώσουν τώρα και θα είναι όλα καλά από εδώ και στο εξής. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει κάτι άλλο. Εκτιμώ ότι δεν υπάρχει άλλος παίκτης που θα υποστεί κάποιες συνέπειες. Άρα λοιπόν ήταν και λίγο... Απλά υπάρχει ένα ερωτηματικό για τους λόγους που ήταν ο Βελίδης στην χθεσινή συνάντηση των αρχηγών. Δηλαδή δεν είναι αρχηγός ο Βελίδης. Δεν ήταν ο Μαλεζάς και ήταν ο Βελίδης. Προφανώς δεν αποκλείεται να έχει να κάνει με κάποιον άλλο λόγο η παρουσία του Βελίδη εκεί. Ούτως ή άλλως είναι ανενεργός και δεν παίζει και πλησιάζει και ο Γενάρης, μπορεί να έχει να κάνει και με αυτό. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Απλά κάποιος άλλος παίκτης πλην του Τζαβέλα δεν έχει κόστος από τα όσα συνέβησαν χθες και η ηγεσία του αγωνιστικού τμήματος εκτιμά ότι αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος ευθύνεται για το ότι ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε τον Ατρόμητο στη χθεσινή αναμέτρηση. Είναι μια απόφαση του συλλόγου. Περιμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις από εδώ και στο εξής. Είναι κάτι το οποίο νομίζω το περιμέναμε από χθες. Δηλαδή ότι οι δηλώσεις του Ίβιτς φωτογράφησαν σε μεγάλο βαθμό τον Τζαβέλα, κυρίως το κομμάτι του ότι δεν ήταν να μπουν κάποιοι και τελικά μπήκανε, ναι, γιατί ξέραμε όλοι ότι οι δοκιμές γινόντουσαν με Κρέσπο Βαρέλα. Και από εκεί και πέρα βέβαια περιμένουμε να δούμε το πώς θα αντιδράσει ο ίδιος ο παίκτης και γενικότερα ο οργανισμός του ΠΑΟΚ. Τότε χρησιμοποίησε πληθυντικό ο Ίβιτς χθες στην συνέντευξη τύπου, προφανώς δεν έχει να κάνει με το ότι θεωρούσε ότι ήταν πολλοί αυτοί. Θεωρεί ότι είναι ένας και αυτός είναι ο Τζαβέλας. Αυτή είναι η είδηση.
αυτή είναι η αντίδραση του προπονητικού team του ΠΑΟΚ και του αθλητικού διευθυντή. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει χωρίς τις υπηρεσίες του Γιώργου Τζαβέλα από εδώ και στο εξής. Το τι σημαίνει αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Το πώς θα αντιδράσει ο παίκτης δεν θα καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει στη θέση του. Αν υπάρχουν αποδείξεις ότι όντως είναι ο Τζαβέλας αυτός που ευθύνεται για την χθεσινή κατάσταση, καλώς να πληρώσει τις συνέπειες και καλώς να απομακρυνθεί από την ομάδα. Αφού υπάρχουν στοιχεία και αφού έχουν καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο επ' αυτού. Είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναζήσει σε αυτό το επίπεδο. Θα πρέπει να έχουμε καθαρό μυαλό και ηρεμία. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ζούμε μια κατάσταση πρωτοφανή και θα πρέπει να δούμε και πώς θα το διαχειριστεί ο επίσημος ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι η ομάδα έτσι και έτσι προπονείται αυτή την ώρα. Ναι, ναι, 12 η ώρα είναι η προπόνηση προς γι' αυτό και τόσο εσπευμένη η απόφαση και η ανακοίνωση αρχική για τον Γιώργο Τζαβέλα. Αποθεραπείες και τα λοιπά. Αποθεραπεία έχουν αυτοί που παίξαν χθες. Εντάξει, αλλά επί της ουσίας, αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει και μια απόφαση η οποία τέλος πάντων θα αποδειχτεί. Ελπίζω να αποδειχτεί ότι είναι έτσι και ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο πίσω από τη συγκεκριμένη απόφαση. Αν είναι για το καλό του ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε. Καλώς να ορίσει. Αν από αύριο δηλαδή ο ΠΑΟΚ αρχίζει και λειτουργεί ορθολογικά, θα είναι μια απόφαση η οποία είναι τέλος πάντων αυτή που πρέπει. Το αφήνουμε στην άκρη. Το αφήνουμε να σχολιαστεί και από εσάς τους ίδιους που ακούτε τώρα, να σκεφτείτε τι ακριβώς συνέβη. Και εμείς προσπαθούμε στον αέρα της πόλης να διαχειριστούμε μια κατάσταση η οποία προέκυψε αυτή τη στιγμή. Η είδηση λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι ότι ο Γιώργος Τζαβέλας πάει στη Β' ομάδα και ότι πιθανότατα, πολύ δύσκολα, θα τον ξαναδούμε να αγωνίζεται με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Άρα, επειδή θέταμε κάποια ερωτήματα, κάποια συμπεράσματα βγάζαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, διαφοροποιούνται τα πράγματα. Δεν μιλάμε για 2, 3, 4 παίκτες, δεν υπάρχει ο πληθυντικός. Ήταν ένας ο ποδοσφαιριστής. Τον Τζαβέλα εννοούσε προφανώς ο Ίβιτς. Τώρα θα μου πεις να ακολουθήσει τίποτα άλλο. Μέχρι τώρα αυτό αποδεικνύει ότι είναι ο Τζαβέλας αυτός στον οποίο αναφέρονταν ο Ίβιτς. Ο ένας λοιπόν. Από εκεί πέρα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει πάρα πολύ τι κατηγορία θα επιρρύψει τον Τζαβέλα. Αναφέρεται σε παραβίαση του κανονισμού, δηλαδή κάποιο άλλο ζήτημα, ναι. Γιατί αν συσχετιστεί επίσημα η χθεσινή καταγγελία με το σημερινό, θα υπάρχει πολύ μεγάλο μπλέξιμο και τώρα μπορεί να υπάρξει, γιατί στο μυαλό όλων μας ο στημένος, ο στιγματισμένος είναι ο Τζαβέλας και εκείνος έχει το δικαίωμα να αντιδράσει. Το λέγαμε και πριν, ότι ήταν υποχρεωτικό για τον ΠΑΟΚ να το ξεκαθαρίσει σύντομα το θέμα, να μην αιωρείται, να μην ψάχνει όλοι μέσα στην ομάδα τι εννοούσε κτλ. Το ξεκαθαρίζει κατά κάποιο τρόπο, δίνει το βάρος όλο στο Τζαβέλα, που δεν μπορεί πλέον να προπονείται με την πρώτη ομάδα και περιμένουμε τις δικές του αντιδράσεις, γιατί αυτός είναι ο θυγμένος, σε αυτόν πέφτει η κατηγορία του χθεσινού αγώνα. Επιβεβαιώνεται ότι την πρωτοβουλία των κινήσεων την έχουν ο κύριος Μίχελ και ο κύριος Σίβιτς. Έτσι, και με τα χθεσινά, με ρωτή μίλησε μόνο σε αυτούς ο Σαββίδης, ότι τους είπε κάντε ό,τι εσείς καταλαβαίνετε. Και σήμερα πράγματι κάναν ό,τι εκείνοι καταλάβαιναν και απομακρύνουν από την ομάδα τον Τζαβέλα. Και θα δούμε αν αυτό ηρεμήσει την κατάσταση, δώσει λύση στο πρόβλημα που ανέφερε ο Ίβιτς ή τι άλλο μπορεί να δημιουργήσει. Τέλος λοιπόν, ο Τζαβέλας. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να ξαναπαίξει τον πάγκο Τζαβέλας, εντάξει. Δεν έχει να κάνει με τη Β' ομάδα, δηλαδή. Εντάξει, γιατί τον αδειάζει. Προφανώς δεν θέλει και ο ίδιος. Ναι, νομίζω ότι πλέον είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτή είναι όμως λεπτομέρεια. Αυτή είναι λεπτομέρεια. Όχι, απλά δεν λέμε ότι ο Τζαβέλας πάει στη Β' ομάδα. Είναι τέλος ο Τζαβέλας από τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι όλη η είδηση. Τώρα, πολλά μηνύματα. Μηνύματα που θίγουν κόσμο, άλλους παίχτες κτλ. Δύσκολα να διαβαστούν. Προσέχετε τι γράφετε. Έτσι. Γιατί και ένα μήνυμα εδώ πέρα στο κινητό.
Αυτή είναι η είδηση και η απόφαση, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε προπόνηση στις 12 και προφανώς εκεί λίγο πριν την προπόνηση ανακοινώθηκε από τον Μίχελ στον Τζαβέλα ότι μένει εκτός ομάδας, πάει στη Β' ομάδα, κατηγορείται για κάτι το οποίο θα έχει αξία να το μάθουμε, ποια είναι η επίσημη κατηγορία, σε τι παράπτωμα υπέπεσε. Γιατί ανεπίσημα, επαναλαμβάνουμε, όλοι καταλαβαίνουμε πως τα χθεσινά που είπε ο Ίβιτς αφορούν τον Τζαβέλα. Εντάξει, είναι μεγάλη τώρα η ευθύνη που παίρνουν πάνω τους ο Ίβιτς και ο Μίχελ, γιατί οφείλουν να αποδείξουν ότι αυτό ήταν το πρόβλημα και πλέον από σήμερα όλα θα λειτουργούν σωστά. Γιατί αν ο Ίβιτς έχει αποδείξει ότι χθες υπήρχαν φάσεις όπου φταίει ο Τζαβέλας για ό,τι έγινε, μπορώ να του κάνω εγώ ένα βίντεο με 20 λεπτά με την παρουσία του Τζαβέλα όλους τους προηγούμενους μήνες επί δικής του θητείας στον ΠΑΟΚ, που ο Τζαβέλας τον κράτησε στον ΠΑΟΚ. Το μόνο που μπορούμε να τονίσουμε είναι ότι με τη σύμφωνη γνώμη όλων, πριν από λίγες εβδομάδες ο Τζαβέλας ανανέωσε για αρκετά χρόνια το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτό δείχνει. Μετά από λίγο καιρό κατηγορείται ότι έπαιξε ρόλο στο κακό κλίμα των τελευταίων ημερών, γιατί και αυτό υπόθηκε, και ότι είχε εσκεμμένα μειωμένη απόδοση στον αγώνα με τον, Ατρόμητο. Αυτό μπορούμε να πούμε. Επαναλαμβάνουμε τώρα, μην αναφέρετε άλλα ονόματα. Μην γράφετε τι έγινε, πώς έφυγε, πώς βγήκε, πώς μπήκε. Ένας, μην κάψουμε 12. Ναι. Δεν θα τελειώσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Θα θέλει 7 μεταγραφές το Γενάρη. Βρέθηκε το εξελαστήριο, θύμα βρέθηκε, εντάξει. Αυτή είναι η απόφαση των ανθρώπων στους οποίους ο μεγαλομέτοχος ανέθεσε τους έδωσε το δικαίωμα να πάρουν αποφάσεις. Γιατί εκείνος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν θέλει να ασχοληθεί. Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη. Δόθηκαν πολλές απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσαμε στο πρώτο ημίωρο. Ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη στα Τρίκαλα για το κύπελο. Ο ΠΑΟΚ παίζει την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για το πρωτάθλημα. Και δίνει ένα τελικό την άλλη Πέμπτη με την Liberec για την Ευρώπη. Αν καταφέρει να το ξεπεράσει όλο αυτό, μπράβο του και μακάρι, θα είναι και ένα μικρό θαύμα. Αν ξεπεραστεί όλο αυτό το σοκ το χθεσινό με την απομάκρυνση του Τζαβέλα από την ομάδα. Από εκεί πέρα, φυσικά, τα όσα έγιναν χθες θα συζητιούνται για πάρα πολύ καιρό. Αυτή είναι η αλήθεια, και το μάτς και οι δηλώσεις. Και οι σκιές σε άλλους παίκτες. Εντάξει, ναι. Αυτό στον ΠΑΟΚ γενικώς. Δηλαδή ακούμε γενικότερα, θα πανηγυρίζουν ότι άλλοι. Στον ΠΑΟΚ γενικώς. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι, και το έλεγα και χθες το βράδυ, ότι αυτές οι δηλώσεις δεν γίνονται δημοσίως. Αν το πιστεύεις πραγματικά και έχεις αποδείξεις, πας στο μεγαλομέτωχο, είσαι στέλεχος μέσα νόμιμης εταιρείας, πηγαίνεις, τις κάνεις, κάνεις την τοποθέτηση εκεί που πρέπει και καθαρίζεις την μπουγάδα. Αυτό είναι εμένα που με ενόχλησε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσε ο Ίβιτς να πάρει έναν άλλο δρόμο πιο εσωτερικής διαχείρισης. Όλα αυτά τα οποία έγιναν να μην πάρουν τόσο μεγάλη έκταση δημοσίως, δεν το έκανε. Πήγε στην οδό της δημόσιας τοποθέτησης. Καλός ή κακός. Νομίζω σε ανάλογη θέση έχουν βρεθεί πάρα πολλοί προπονητές. Έτσι. Απλώς δεν επέλεγαν αυτό το δρόμο της δημοσιοποίησης πραγμάτων. Αυτό έκανε, στηρίζεται από τον μεγαλομέτωχο. Μπορεί και αυτό να ήθελε να το τονίσει, ότι εγώ το κάνω δημοσίως, αποφάσισε ποιον θα κρατήσεις. Στηρίχθηκε, στηρίζεται, πήρε την απόφασή του, διώχνει αυτόν που θεωρεί ότι δημιουργεί πρόβλημα το τελευταίο διάστημα, γιατί νωρίτερα και εκείνος συγγήθηκε να επεκταθεί το συμβόλαιο του Τζαβέλα. Κάτι που έγινε και για τον Γλύκο, βεβαίως. Και θα δείξουν οι επόμενες μέρες ή οι επόμενοι μήνες αν λύνεται το όλο πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε σε κάποια πρώτα δικά σας μηνύματα, γιατί είχαμε τα χθεσινά, αλλά να που προέκυψε και η είδηση στη διάρκεια της εκπομπής. Φίλε, 756 μου δίνει κουράγιο για την προηγούμενη εκπομπή. Εντάξει, ναι, σήμερα πρέπει να καταλάβεις όμως ότι όλοι οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ χαίρονται, έτσι. Δεν έχουν και πολλά περιθώρια άλλα να χαρούν. Καταλαβαίνεις ότι είναι η μέρα του σήμερα να χαρούν με το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Φροντίζεις να προσφέρεις χαρά και στους άλλους. Χάρηκες εσύ την Πέμπτη, θα χαρούν και άλλοι
σήμερα. Ο 274 ρωτάει γιατί χθες δεν υπήρχε κριτική των παιχτών για το παιχνίδι. Γιατί, φίλε, έγιναν τόσα άλλα πράγματα όπου θα δεν μας... Θα σας πούμε την αλήθεια, δεν είχαμε δύναμη να γράψουμε λέξη. Δεν μας έμεινε ο καιρός. Δεν είχαμε δύναμη. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Δεν μπορέσαμε. Ο 739, αν ο ΠΑΟΚ δεχτεί του Ίβιτς και μείνει η Ρετσινιά και μπορεί ο εισαγγελέας, υπάρχει κίνδυνο να δημιουργηθεί η ομάδα. Αυτό δεν αναιρεί ότι οι παίχτες είναι άνευροι, χωρίς πάθος και πολύ light. Ίσως και λίγοι για τον ΠΑΟΚ. Αναφέρεται. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι κυρίως ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, γράφει η φίλη η Στέλλα. Όχι, ρε. Έχει ζαλιστεί ο Τσαρμπαδέλη. Η Στέλλα γράφει. Είδα μόνο το όνομα, sorry. Δεν είδα την έκφραση. Τώρα φταίει ο Άγγελος. Καλά ο Τζαβέλα στη Β' ομάδα με Ίβιτς δεν προπονούνταν. Τα καλύτερα δεν έλεγαν μεταξύ τους. Φίλε, είπαμε ότι πριν λίγες μέρες έγινε η κύρια πράξη σε μια επαγγελματική σχέση. Επέκταση συμβολέου. Όπου συμφώνησε και ο προπονητής, που βεβαίως έχει λόγο στις υποθέσεις αυτές. Mm. 457 χαρακτηρίζει, δεν το διαβάζουμε. Γεια σου Τζαβέλα, θα μας λείψεις καθόλου, γράφει 355. Ο 920 καλά έκανε. Καλά έκανε, λέμε τώρα, αλλά αν κατάλαβα ότι έγινε στο ημίχρονο, γιατί τον έβγαλε στο ημίχρονο, αναρωτιέται το 920. Ο 400 γράφει, εγώ Τζαβέλα, σαν παίχτη τον ΠΑΟ, αλλά αν είναι για το καλό του ΠΑΟ, ας φύγει, σταματήστε να κλαίγεστε για παίχτες και χαρείτε για την ομάδα. Δεν μας ενδιαφέρει πραγματικά κανείς ποδοσφαιριστής. Κανείς. Όλοι πραγματικά έρχονται και παρέρχονται, προπονητές, ποδοσφαιριστές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, τεχνικοί διευθυντές. Εμείς μένουμε εδώ, εμείς και εσείς. Μακάρι να λυθούν όλα τα θέματα του ΠΑΟΚ. Μακάρι με αυτή την απόφαση που πήρε ο Ίβιτς και ο Μίχελ. Μακάρι να μην ξανακάνει λάθη άμυνα. Μακάρι να μην ξαναφάει τόσα γκολ. Να μην έχει προβλήματα στο κλίμα της ομάδας κτλ. Κτλ. Μακάρι να είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν μας νοιάζει κανείς ποδοσφαιριστής. Ο 457 το πάει χιουμοριστικά. Με Τζαβέλα, Τζιόλι, Χατζησαΐα και τον Σκόνδρα έχω σίγουρο τον τίτλο στην ΚΑΠΑ 20, ρωτάει. Δεν παίζουν έτσι. Προπονούνται με την ΚΑΠΑ. Εκεί δεν κόβουμε. Προπονούνται μόνοι τους. Δεν κόβουμε. Δεν θα κερδίσουμε κανέναν. Προπονούνται μόνοι τους οι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, αυτές οι εξελίξεις. Αφού τη λύση προπόνηση θα έχουμε και τα άλλα. Μετά τη 1.30-2 η ώρα. Να κλείσουμε την πρώτη ώρα με μπειρατή. Μπειρατής. Εκεί θα τα πίνουμε μετά τις επιτυχίες του ΠΑΟΚ, από εδώ και στο εξής. Διογένους 17 στην Τούμπα, το μεγαλύτερο beer and rock bar της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με εκπληκτικά πιάτα, αμερικανίες, χαμπουκαριές και ό,τι γουστάρετε να φάτε εκεί, και να πιείτε, και πολύ καλές τιμές και προσφορές 2+1. Η Χήμα η μπύρα, η πριμάτος σήμερα. Ωραία. Γενικά μια πολύ ωραία κατάσταση που έχει διαμορφώσει εκεί ο αδερφός Ντίνος. Η αναδομό ήταν στο πρώτο μέρος. Καλείτε 2311-241-508. Μαθαίνετε τα πακέτα προσφορών για ανακαινήσεις ολόκληρου του σπιτιού, αλλά και συγκεκριμένα του μπάνιου, του παιδικού δικαιωματίου, της κουζίνας. Κάντε Χριστούγεννα στο ανακαινισμένο σας σπίτι με την φροντίδα της αναδομό. Μάθετε και περισσότερες πληροφορίες στο anadomo.pavlaanakenisi.gr, γιατί πληρώνετε με άτοκες δόσεις και υπάρχουν και προγράμματα χρηματοδότησης. Και με τα ίδια υγιεινής Ρεγκίνα κλείνουμε την πρώτη ώρα. Μπορείτε να μπείτε και στο site Ρεγκίνα Μπάνιο για να δείτε προσφορές και όλα τα προϊόντα της Ρεγκίνα, τα οποία τα βρίσκεται φυσικά και σε επιλεγμένα καταστήματα. Συνεχίζουμε την επικοινωνία μέσω μηνυμάτων. Γράφετε FM, αφήνετε και το μήνυμα στο 54526 και φυσικά θα ανοίξουμε και τις γραμμές για να ακούσουμε φίλους τι εκτιμούν για όλα αυτά που συμβαίνουν στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ από χθες και εξελίσσονται μέχρι σήμερα. Δεύτερη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Ξεκινήσαμε στο πρώτο ημίωρο με το τι είχαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Από τις 12.30 και μετά προέκυψε η είδηση για την απομάκρυνση του Γιώργου Τζαβέλα από την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η απόφαση που πήραν ο κύριος Μίχελ και ο κύριος Ίβιτς. Του χρεώνουν πειθαρχικό παράπτωμα. Θα γνωστοποιηθεί αργότερα τι ακριβώς του χρεώνουν. Αν και είσαι φυσικά. Προφανώς, επίσημα τα καταγραφεί, άμα υπάρχουν και κινήσεις άλλες νομικές, αν κάνει ο Τζαβέλας κάτι. Αν επίσημα, βεβαίως όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτή η κίνηση έχει απόλυτη σχέση με όσα χθες
ανέφερε ο προπονητής του ΠΑΟΚ για την μειωμένη απόδοση που είχαν οι ποδοσφαιριστές του. Ο ποδοσφαιριστής του πλέον. Ο ποδοσφαιριστής πλέον. Πλέον ο ποδοσφαιριστής. Δεύτερη ώρα, πριν πάμε σε μηνύματα και ανοίξουμε για γραμμές για να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις, με Γκολόσο, το στέκι του Πενερλή, Παπάφη με Κλεάνθους γωνία στην Τούμπα, delivery από τη μία και με προσφορές, με κάθε μεγάλη πίτσα δώρο μια μεγάλη πέψη και παραγγέλνοντας δύο Πενερλή, ένα ακόμα της αρεσκίας σας. Μπέντε Auto Center και αυτό στην παρέα μας. Είναι στην Μοναστηρίου 299 και είναι το πιο σύγχρονο συνεργείο της Θεσσαλονίκης. Αναγεννήστε τον καταλήτη ή το φίλτρο DPF πετρελαίου και κερδίστε τουλάχιστον 50% από την αγορά καινούργιου. Πληροφορίες στο 2310-461-163. Φυσικά μπορείτε εκεί να κάνετε και το σέρβις σας, να αλλάξετε, να βάλετε ανταλλακτικά ή να αλλάξετε την εξάτμισή σας. Ρέμβι. Μπορούμε να πνίξουμε τον καημό μας εκεί πέρα μετά το χθεσινό. Εύκολα. Α, γίναμε 0-3 την Κυριακή στη λεωφόρο. Εύκολα. Στη λεωφόρο δεν έχουμε άλλα. Κάτσε, να... Εκεί το είδα το έργο χθες, να ξέρεις. Θα συμβεί κάτι για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά. Cashback Day σήμερα. Μία συν μία δώρο. Η Ρέμβη, κορυφαία. Κορυφαίο σποτ διασκέδασης. Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην Κρίνη, εκεί μπροστά στη θάλασσα. Τα δελφινάκια, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Η Ρέμβη είναι εκεί στο 4,33% για να χαλαρώσετε τις ελεύθερες ώρες της ημέρας σας. Για όσους θέλουν να δουν το μεγάλο διπλό του ΠΑΟΚ στη λεωφόρο, και μιλάμε για διπλό τώρα με γκολ διαφοράς, να δείτε τι θα γίνει, ναι. Να δεις. Θα υπάρχει προβολή στο Ρίτζι Καζίνο και στο Θέατρο Βεργίνα, Κυριακή βράδυ. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις τηλεφωνικά για όποιους προλάβουν, 2310-287-888. Με είσοδο στο καζίνο και στο Θέατρο Βεργίνα, με απεριόριστη μπύρα, παρατάκια, ένα λαχνό ανάτομο στις κληρώσεις που θα γίνουν στο ημίχρονο. Όλα αυτά Κυριακή βράδυ. Μηνύματα στην ομάδα μας. Πάω, ξαγαπώ, πάω και σε ο ένας. Παίχτες που είναι σχεδόν μόνιμα βασικοί να έχουν πρόβλημα με τον προπονητή, δεν είχε άλλος κανένας. Και αυτό. Το μήνυμα. Παίχτες που ανανέωσαν δεν έφαγε κανένας. Ο άλλος ο φίλος. Ελπίζω να έχουν βάσει τα λεγόμενα του Ίβιτς. Και η ΠΑΕ να μην έγινε έρμεο του κάθε παραγωγού εκβιαστή, ραδιοφωνικού παραγωγού. Ναι. Έτσι. Γράφει ο φίλος. Το θέμα είναι όχι το ότι χάσαμε, αλλά το πώς χάσαμε και για μια φορά ας υποστηρίξουμε τον προπονητή. Όποιος και αν είναι αυτός, ας την πληρώσουν κάποια στιγμή και οι παίχτες. Και αν είναι μόνο ο Τζαβέλας, μήπως βρήκαμε το εξελαστήριο θύμα. Εσείς, οι δημοσιογράφοι, και δεν απευθύνομαι αποκλειστικά σε εσάς, δεν ακούσατε κάτι για να μάθει ο κόσμος τι γίνεται στην ομάδα. Τι να ακούσουμε, ρε φίλε. Το συμβόλαιο του ανανεώθηκε πριν από 15 μέρες. Μα αυτό είναι αποδεδειγμένο ότι εδώ και ένα χρόνο είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, ρε φίλε. Ξεκινούσε η εντεκάδα επί Ίβιτς. Ο ένας είναι σχεδόν 40, οι άλλοι δύο είμαστε 40 plus και αυτό το πράγμα που συμβαίνει δεν το έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Αυτά που ζούμε φέτος δεν τα έχουν ξαναζήσει. Δηλαδή, πραγματικά, το ανανέωσαν το συμβόλαιο, αυτά δεν τα ήξεραν, να βγουν να μας πούν τι συνέβη. Οι χθεσινοί τραυματίες έκανε εξετάσεις να μάθουμε τι έχουν. Αυτό είναι τώρα. Η μεγάλη μου απορία είναι άλλη. Αφού ήθελε να τον φάει ο Τζαβέλας, γιατί στην εκτέλεση φάουλ πήγε να βάλει γκολάρα, αλλά το έβγαλε τελευταία στιγμή ο Κορμπούνοφ, ρωτάει ο Γιώργος. Και τι είπε, απάντηση. Δηλαδή, για να καταλάβω, λέει ένας άλλος, είπε κανείς τον Τζαβέλα επέτειο, το ότι έχω άλλο στόπερ δυνατό και ψηλό και γρήγορο και δεν είναι πουθενά, θα πει κανένας. Σηκώθηκε μια φορά να πάρει παραμάζωμα όλο τον κόσμο. Αυτά τώρα είναι εξαίρεση. Αυτό που λέει γιατί δεν κάνατε κριτική εχθές. Άμα αρχίσαμε να γράφουμε για τον κάθε παίχτη τι έκανε και τι δεν έκανε. Από εδώ και πέρα, ή μάλλον από χθες το βράδυ, μπορεί να τεθούν 2-3 εκατομμύρια ερωτήσεις που δεν έχουν απάντηση. Δεν θα απαντήσει κανείς. Απάντηση έχουν. Η Γιώτα λέει: όταν το ανανέωσαν το συμβόλαιο, αυτά δεν τα ήξεραν. Ότι φταίει ο Βαρέλα, ή ότι φταίει ο Κάνιας, ή ότι βγήκε ο Γλύκωσες και εμένα, γιατί αυτό. Χιλιάδες πράγματα θα αιωρούνται και θα υποθούν. Συνέχεια. Ο Τζαβέλας τελείωσε. Ό,τι είχε να ακούσει, τ' άκουσε. Από εδώ και πέρα. Αυτό σου λέω, ότι από εδώ και πέρα υπάρχει ο κίνδυνος μετά από κάθε στραβή να χάνουμε. Έμα. Εντάξει. Όχι, εγώ είμαι ψηλό ανακουφισμένος νιώθω, σου πω την αλήθεια. Εσύ γιατί δηλαδή τρως μεγάλο χρέωμα συνήθως. Γι' αυτό, τώρα αυτό νιώθεις ανακουφισμένος. Εντάξει, ότι. Τι να. Να κάτσω να πω τώρα τι. Ανοίγουμε και γράμμες για να ακούσουμε τι έχετε να σχολιάσετε για το χθεσινό παιχνίδι και για τις εξελίξεις και όσο μπορούμε πιο ψύχρεμα, αν γίνεται.
και προσεκτικά. Εδώ βγήκε ο άλλος και λέει στην εκπομπή τη δική σου και του ορμάω. Λέω καλά ρε, βγαίνεις και λες που είναι ο Κόλκας να μας πει ότι αν ήταν ο Τζιόλης μέσα θα ερεμούσε την ομάδα στο 2-0. Και λέει πλάκα έκανα. Πλάκα έκανες, αλλά αυτό έπρεπε να γίνει χθες. Να βγει κάποιος να μας πει ότι πλέον χωρίς αμυντικό χαφ ο Πάκ μπορεί να φάει 3 γκολ σε 30 λεπτά. Θα μας το πει κανένας. Να μας πούνε. Λοιπόν, 23-12-87-8-8-8 και πάμε στους πρώτους φίλους που έχουν ήδη καλέσει. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, παιδιά. Αρχίζει το πάρτι. Γεια σας. Είστε καλά. Πάντα, καλά είμαστε. Τι προβλήματα έχουμε. Λοιπόν, θα ήθελα να σταθώ λίγο στη συνέντευξη τύπου που είπε ο Ίβιτς ότι ήθελα άλλη εντεκάδα να βάλω, άλλους παίχτες μάλλον ήθελα να βάλω, ναι, και έβαλα άλλους. Και ποιος μου λέει ρε παιδιά ότι τόσο καιρό επειδή ο Λέοβατς έρνεται, γιατί να μην ήθελε ο Ίβιτς ας πούμε να τον βάλει αριστερό μπακ? Δηλαδή έχεις το καλύτερο αριστερό μπακ στην Ελλάδα και, και επειδή θέλει αυτός να παίξει στόπερ θα το ανεχτεί ας πούμε ο Ίβιτς. Δηλαδή για την εθνική παίζει στη θέση που θα έπρεπε. Στην εθνική έχει Παπασταθόπουλο, Μανολάκη και Κυριάκο Παπασταθόπουλο. Φαντάζεσαι εσύ ότι ναι, ρε, φίλε. Μισό λεπτό. Ο Ίβιτς ανέλαβε το Μάρτιο. Έτσι. Έχουν περάσει 8 μήνες. Φαντάζεσαι ότι ήθελε κάτι να κάνει ο Ίβιτς και του επέβαλε κάποιος άλλος να κάνει κάτι άλλο και το δεχόταν επί 8 μήνες. Ναι, αλλά κοίταξε. Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο. Σου λέω πόσα παιχνίδια είναι ο αδύναμος κρίκος ο Λέοβατς. Και σου λέει πίσω από το Λέοβατς δεν έχω κανέναν. Γιανούλης, γιατί να μην βάλω ας πούμε έναν normal, δηλαδή με την ίδια λογική θα έπρεπε ο Κρέσπο να μην μπει, μην με βάζετε, εγώ είμαι stopper, μην με βάζετε extreme, μην με βάζετε back, αριστερό, δεξί. Κάπως με την ίδια λογική δεν θα έπρεπε και ο Κλάους και ο Κατσουράνης να σας πω και ο Σαλπιγκύρης να παίξουν, να παίζουν μόνο στη θέση τους. Δεν έχουμε απόδειξη αυτό που λες, είναι θεωρία έτσι. Πάντως χθες του τέθηκε ναι, ερώτηση, πήρατε και κάποια απόφαση πιεζόμενος από κάποιον άλλον, λέει όχι, εγώ έκανα το λάθος. Έκανε το λάθος που άκουσε τον Τζαβέλα ότι ήθελε να παίξει στόπερ. Δηλαδή εγώ το είναι πολύ κρίσιμη για τον ΠΑΟΚ και εποχή για να κάνεις εικασίες. Ωραία, αυτό το πράγμα... Η αλήθεια είναι ότι την περασμένη μέρα και γράφτηκε στις δοκιμές δεν υπήρχε ο Τζαβέλας. Ούτε... Εγώ θα ήθελα απλώς ας πούμε από όσα βλέπω, δηλαδή δεν είναι τίποτα, εσείς είστε πιο κοντά. Αλλά εγώ νομίζω ότι και στη Φιωρεντίνα το ίδιο πράγμα θα έγινε. Απλώς τους βγήκε ανάποδα το παιχνίδι και κέρδισαν. Έγινε, ήθελε να ξεμπροστιάσει. Καλημέρα, να είσαι καλά. Πάμε στους επόμενους. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας. Από τη μία... Βάλει να στενάζει. Στεναχωριέμαι αρκετά για τον Τζαβέρα, είναι η αλήθεια. Όχι γιατί... Τι σε νοιάζει ο Τζαβέλας? Πολύ... Στεναχωριέμαι ως άνθρωπος απέναντι σε άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι μόνος του και απέναντι του είναι το σύνολο σχεδόν του ΠΑΟΚ. Από την άλλη, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί πραγματικά σου μιλάω, εάν μετά το χθεσινό έβγαινε ο προπονητής και έλεγε παίξαμε καλά, μετά η ομάδα έχασε τη συγκέντρωσή της, θα προσπαθήσουμε στο πάτσο τον Παναθηναϊκό να τα καταφέρουμε καλύτερα. Αυτό το πράγμα θα με τρέλαινε. Τουλάχιστον υπάρχει μια αντίδραση, υπάρχει σημείο ζωής, υπάρχει νεύρο, υπάρχει κάτι. Και από εδώ και πέρα ας φροντίσουν οι ποδοσφαιριστές να παίξουν στα κόκκινα, γιατί νομίζω ότι από τη στιγμή που πέρασε του Ίβιτ, πλέον οι ποδοσφαιριστές είναι στη σέντρα. Εγώ έτσι το βλέπω. Εσείς πείτε ότι οι ποδοσφαιριστές μπορούν να συνεχίσουν να παίζουν αυτό το ηλίθιο σαν τα κατσικάκια που παίζουν μέσα στο Μαντρί. Τρεις ζαλούν και δύο χορεύουν και το 3-1 γίνεται 3-4. Έπαιζε χθες ο ΠΑΟΚ ηλίθια. Από τη στιγμή που μείωσε ο Ατρόμητος, ναι. Ναι. Χάσαν τη συγκέντρωσή τους, χάσαν τα πάντα. Τρέμαν τα πόδια τους, ό,τι να είναι. Τι ήταν αυτό το πράγμα, ρε Δημήτρη. Δικαιολογείται αυτό το πράγμα έστω και με 10 παίκτες. Ο Ατρόμητος, ρε Δημήτρη. Δεν ξέρω. Ο Ατρόμητος το γύρισε με την ΑΕΚ. Τον Ολυμπιακό είπε να το κερδίσει 2-0 τουλάχιστον. Τέλος πάντων. Ναι. Θέλω να πω ότι από εδώ και πέρα θα αναλάβουν οι ποδοσφαιριστές την ευθύνη τους. Ο προπονητής στηρίχτηκε πρώτη φορά στα χρονικά, ρε παιδί μου, και με ποδοσφαιριστή φίλο του γιου του Προέδρου, ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε. Και ο Αναστασιάδης στηρίχθηκε. Με την ίδια έννοια που. Εγώ βλέπω ότι στηρίχτηκε έμπρακτα αυτή τη στιγμή ο Ίβιτς. Χαίρομαι γι' αυτό. Ας φροντίσουν οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι στη σέντρα, να δείξουν ότι
δεν είναι. Τι να σου πω, εγώ και βλέπω. Και ο Δόνης, και ο Δόνης έχει στηριχθεί. Στηρίχθηκε και το Μάρτιο γίνονται οι αλλαγές. Αν θυμάσαι, ανάλογο περιστατικό. Να είσαι καλά, καλημέρα. Εντάξει, καλημέρα. Εντάξει, θα δούμε. Γεια. Ο Τούντορ. Εντάξει, στηρίχθηκε αυτός. Ναι. Πάμε στο επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, μπορώ να μιλήσω. Βεβαίως είναι. Πάω ξύς από επαρχία Λάρισα με πολλά χιλιόμετρα στην Τούμπα πάνω. Ναι. Αυτό το πράγμα που είδα χθες ήταν τραγικό. Ξεφτύλα. Χίλια συγγνώμη για τις εκφράσεις και από όλο τον κόσμο, αλλά πόνεσα τρελά όπως και άλλοι συνοπαδοί μας. Mm-hmm. Ο Ίβιτς καλός κακός στηρίχθηκε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν δεν μπορούν αυτοί που παίρνουν αυτά τα λεφτά να τιμήσουν τουλάχιστον τα λεφτά, αν όχι το όνομα, τη φανέλα, την ιστορία και την τρέλα αυτών που πηγαίνουν στο γήπεδο και κάνουν χιλιόμετρα, τότε λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά αυτοί δεν πρέπει, όχι καν να παίζουν στη Β' του ΠΑΟΚ, ούτε απ' έξω από την Τούμπα δεν πρέπει να περνάνε. Έγινε. Μακάρι ναι. Να μπορούν να νιώσουν την τρελή απογοήτευση όλων αυτών των ανθρώπων που πραγματικά αγαπάνε τον ΠΑΟΚ. Γιατί αν δεν τη νιώθουν, να πάνε να παίξουν κάπου αλλού. Όταν και αν δεθούν με τον ΠΑΟΚ θα το νιώσουν. Συμφωνώ απόλυτα, αγαπητέ μου φίλε, χωρίς να σε ξέρω και έχεις απόλυτο δίκιο. Τουλάχιστον όμως, επαγγελματίας είσαι, λεφτά παίρνεις και πλέον εδώ και κάποια χρόνια στην ώρα σου, τίμησέ τα. Τίμησέ τα. Ο Αλαφούζος πήγε χθες στην προπόνηση και τους είπε συγγνώμη για την καθυστέρηση, θα πληρωθείτε σε λίγες μέρες. Στον Παναθηναϊκό. Ο Αλαφούζος στον Παναθηναϊκό πήγε και τους είπε συγγνώμη για την καθυστέρηση, θα πληρωθείτε σε λίγες μέρες. Τώρα θα πιάσουμε ένα άλλο σωματείο που είναι με τα χίλια μύρια προβλήματα και παίζει την μπάλα που παίζει, ας πούμε. Δηλαδή, παιδιά, δεν θέλω να το συγκρίνω. Όχι, όχι, επειδή το έπαιζε για τις πληρωμές γι' αυτό. Για τις πληρωμές επειδή γι' αυτό. Ναι, καταλαβαίνω. Έγινε. Αλλά είναι μεγάλη πίκρα η χθεσινή. Δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω. Και πιστεύω ότι το αισθάνονται και πάρα πολλοί άλλοι συνοπάδοι μας. Δεν μπορεί, έχουμε φτάσει στο αμήν, δεν μπορούμε να βλέπουμε τέτοια πράγματα. Δεν μπορούμε να βλέπουμε με δύο πρόσωπα. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να χάνουν 800.000 γκολ, 800.000 ευκαιρίες. Δεν γίνονται αυτά, μόνο σε εμάς συμβαίνουν. Τι γίνει εξορκισμό, θέλουμε. Καλό μεσημέρι. Δηλαδή, καλό μεσημέρι. Επίσης, παιδιά, και συγγνώμη για την... Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Γεια. Πάμε στους επόμενους. Καλησπέρα. Ναι. Επίσης. Ακυρό. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Από Αθήνα περνώ. Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Πολύ απλά τα πράγματα. Εγώ τουλάχιστον λόγω και δουλειάς μαθηματικός είμαι. Σκέφτομαι και λέω, αν υπήρχε ένα θέμα που είχε ο Ίβιτς, το διαπίστωσε χθες. Αυτή την απορία έχω. Και άμα έχεις κάποιες υπόνοιες, τι τον βάζεις και παίζει. Και το θέμα, καλό είναι να μην λυθεί. Εγώ αν έχω πρόβλημα με τους μαθητές μου, δεν το βγάζω σούσουρο σε όλη τη γειτονιά. Το λύνω μέσα στην τάξη. Άρα θα έπρεπε το θέμα να λυθεί μέσα. Και δεν θα είμαστε τώρα εδώ πέρα. Να συζητάμε για οτιδήποτε, να λέει ο καθένας στο μακρύ του και το κοντό του και χωρίς να ξέρουμε την πραγματικότητα και ούτε θα τη μάθουμε ποτέ. Αλλά είναι πολύ λογικά τα πράγματα. Μέχρι στιγμής ο Τζαβέλας, από ό,τι βλέπω, είναι από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω ποια νου απόφαση ήταν να παίζει center back, αλλά είχε ξεκινήσει να παίζει center back εδώ και δύο χρόνια. Αριστερό back τον πήραμε. Από εκεί και πέρα έχεις υπόνοιες, μην το βάζεις. Τελείωσε. Χθες το αποκάλυψες πρώτη φορά. Δεν ξέρω, δηλαδή κάποιος θα πρέπει να απαντήσει. Και όπως είπαν και οι προηγούμενοι. Για όλα τα δεινά του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια ο Τζαβέλας φταίει και βγαίνει στη σέντρα τώρα. Τα άλλα τα παιδιά που είναι και παίζουν στη Β' ομάδα, γάμα ομάδα δεν ξέρω τι κάζουν, ο Χατζησαΐας, ο Τζιόλης, ο Τζιόλης, ο Κάτσε τώρα θα γυρίσει. Αναμένουμε να... Καλά δεν είναι αμυντικό χαφ, ο Κάτσε. Αλλά ναι. Τέλος πάντων αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση, λογικά θα γυρίσει. Θα γυρίσει. Ο Τζιόλης και αυτός στη σέντρα. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν είμαστε ειδικοί στην μπάλα, βλέπουμε τόσα χρόνια, πλησιάζω τα 50. Έχω γυρίσει τόσα γήπεδα, βλέπω, δεν χρειάζεται να λέω που έχω πάει και δεν έχω πάει, αλλά σε αυτή την ομάδα ο Τζιόλης δεν είχε θέση. Τι να σου πω, φίλε. Είναι απλά πράγματα. Όταν τολμήσαμε να το πούμε, πέσαμε να μας φάνε. Εντάξει, το ξέρω, το έχω ακούσει, σε ακούω ιντερνετικά, τα έχουμε πει και σε κάποιες εκδρομές, έχουμε βρεθεί και στην Τρίπολη ή στη Λιβαδιά. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι, η απορία μου είναι, μας στέλνει άλλη. Ωραία, το δέχομαι ότι μας στέλνει άλλη. Και εμείς εδώ στην Αθήνα, εντάξει, έχουμε και άλλο κλίμα, εντάξει, ότι όλοι μουρμούρα, γκρινιάζεται κτλ.
Αλλά 5 χρόνια τώρα από τότε που αυτός ο άνθρωπος άρχισε να δίνει λεφτά στην ομάδα, δεν μπορεί να φτιαχτεί ένα πλάνο να προχωρήσει. Δηλαδή επί Σάντος που έφερνε ο Βρίζας και ο Ζαγοράκης που φύγανε κυνηγημένοι, που φέρναν παίκτες, και εγώ ξέρω ότι η ομάδα του Σάντος δάγκωνε σίδερα, ρε παιδί μου. Δάγκωνε σίδερα, ήξερες μέσα ότι μετά από, μετά από δύο-τρία χρόνια. Στο... Με μισό μηδέν, δάγκωνε σίδερα. Δηλαδή ήξερες ότι άμα βάλει ένα γκολ, όποτε και πίστευες ότι άμα φτάσει ως το 93, αυτό που έγινε με τη Φιωρεντίνα, με το Σάντος γινόταν κατά κόρο. Ήξερες ότι μέχρι και το 93 μπορεί να μπει ένα γκολ να τελειώσει το παιχνίδι. Και με τι υλικό είχε ο Σάντος, ε? Υπήρχαν όμως κάποιοι παίκτες που παίζανε. Ζόρι, τι τσαμπουκάδες. Είχε ο καθένας ρόλο του, δεν είναι μόνο τσαμπουκά στο ποδόσφαιρο. Είχε ο καθένας ρόλο. Ήξερε ο καθένας τι να κάνει. Ήταν κομμάτι ενός παζλ. Α, μπράβο. Δηλαδή ο Σνάουτσερ, δηλαδή τώρα ο Μάτος δεν είναι καλύτερος παιχτικά από τον Σνάουτσερ. Ο Σνάουτσερ όμως ήξερε ότι έπαιζε αυτό, αυτό θα σου κάνει. Ο Σνάουτσερ την δεύτερη χρονιά του Σάντος έκανε αλλαγή το προσωπικό του αντίπαλο 8 στα 11 από τα παιχνίδια. Α, μπράβο. Ναι. 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 Με 125.000 συμβόλαιο. Μπράβο. Και δεν είχε το. Και αν δεν ήταν ο κύριος Σπάφας, για να μην πω τίποτα άλλο. Εντάξει, η ομάδα θα είχε πάρει το πρωτάθλημα εκείνο. Έγινε, φίλε. Έγινε. Καλό μεσημέρι στην Αθήνα. Γεια σου. Γεια. Πάμε, επόμενη φίλη. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Ναι, ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά από Αθήνα και εγώ. Γεια σου. Λοιπόν, καταρχάς μια παρένθεση. Δεν φαντάζεσαι πόσο νεύρα έχεις παραπάνω όταν βλέπεις το μάτι στην Αθήνα μπροστά από 5-6 ηλικιωμένους γάβρους. Είναι από πίσω σου ηλικιωμένοι παππούδες γάβροι. Όταν βλέπεις όμως Φιωρεντίνα ΠΑΟΚ. Φιωρεντίνα ΠΑΟΚ, ναι, εντάξει. Είναι η δική μεγαλύτερη η Γαλλία. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω για τίποτα το Τζαβέλα. Εγώ μέχρι τώρα ήμουν ήσυχος όποτε έπεσε ο Τζαβέλα στην ομάδα. Δεν μπορεί ο MVP του περσινού πρωταθλήματος και ο MVP μέχρι τώρα ξαφνικά να φεύγει από το Ίβιτς. Ένας Ίβιτς ο οποίος ούτως ή άλλως έχουμε καταλάβει ότι δεν ξέρει να μιλάει στις συνεντεύξεις τύπου, έτσι. Θυμάσαι με τον Ολυμπιακό. Γιατί το λες αυτό. Να μπει. Γιατί το λες αυτό. Και με τη συνέντευξη τύπου με τον Ολυμπιακό έμπλεξε. Έλεγε ανοιχτή. Λέει αυτά που σκέφτεται. Λέει αυτά που σκέφτεται. Όχι, δεν ξέρω να μιλάει. Ωραία, εντάξει. Εντάξει. Λέει αυτά που σκέφτεται. Κάποια στιγμή δεν μπορεί να λες ότι σκέφτεσαι, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, πάντως όλο αυτό που γίνεται, παιδιά, είναι αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Έχει... Ο ΠΑΟΚ έχει γίνει βορρά τώρα εδώ σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και χώνουμε ξαφνικά, τον έχουμε καταστρέψει, τον έχουμε εδώ στα ράδια, στο άλλο ράδιο, όχι στο δικό σου, στις Αθήνα, στο άλλο. Βγήκε... Παρουσίασαν και συνάντηση με προπονητή, ε. Πώς? Έχουν παρουσιάσει και μία συνάντηση με προπονητή. Ναι. Σφαγίσουλο γίνεται. Ναι, ναι. Βγήκε ο άλλος τώρα εδώ στο, πριν μισή ώρα και έλεγε στον άλλο τον ανταποκριτή το δικό σας και έλεγε το παρεάκι του Τζαβέλα με τον Κλάους και το Χαρίση. Είναι εντελώς άσχετη. Ναι, ναι. Με, εντελώς, παιδιά, εντελώς. Αλλά γιατί υπάρχουν στοιχεία, όχι γιατί το λέμε εμείς. Παιδί μου, σου λέω. Και έλεγε ο άλλος ότι... Και μιλάμε για δημοσιογράφους τώρα, όχι, ξέρεις, blog και ιστορίες. Και μπας προς εσύ είσαι ένας δημοσιογράφος που μιλάς. Ας πούμε, όταν σου τέθηκε το θέμα στο σήμερα το... θέμα με, το, με την αρρώστια του Τζαβέλα, το είπες. Πήρε, το ψάξα, υπήρχε πυρετός. Πήγε γιατρός στο σπίτι, είχε πυρετό, τελεία. Ναι. Το άλλο ραδιόφωνο, λοιπόν, αυτό το πράγμα πέρασε... Ότι δεν ήθελε να πάει στην Ιταλία. Τον άρρωστο. Μάλιστα. Ναι, γιατί λέει θέλω να φάμε τρία... Ένας παίκτης δεν μπορεί από μόνος του να πει πω που αρρώστησα, δεν έρχομαι. Τον εξετάζει ο γιατρός, μιλάει με το τεχνικό team και καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. Εντάξει, αν ένας παίκτης δεν θέλει να παίξει, μπορεί να βρει κάποια πράγματα. Βρε αγόρι μου, μαζί σου, αλλά θα εξεταστεί. Ναι. Και ο πυρετός δεν είναι κάτι που το κρύβεις. Ναι, δεν είναι η πονάει μέση μου. Ναι. Ναι, έτσι είναι. Να είσαι καλά, φίλε. Είναι. Απλά σου λέω... Να είσαι καλά. Υπομονή. Πού. Ναι, πες για να κλείσουμε. Τίποτα, εντάξει. Έλα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτά με δύο σέρι. Πάω ξύς από Αθήνα. Προχωράμε στους επόμενους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνετε, καλά? Ωραία, πολύ ωραία. Όχι ωραία, τι ωραία, ωραία, είμαστε καθόλου καλά. Τι να πούμε. Εγώ να σας πω κάτι άλλο. Πριν από 1,5 χρόνο, όταν ο Σαββίδης πήρε τα χρέη του ΠΑΟΚ, έλεγα στους γιους μου,
εγώ είμαι 66 χρονών, η γη μου είναι 32 και 26, ναι. Ότι μετά από αυτή τη μεγάλη ευεργεσία που έκανε στον ΠΑΟΚ, θα του κάνουμε ένα διάντο όπως κάναμε για τον Παντελάκη και αυτός καλύτερα είναι να καταλείψει τον ΠΑΟΚ. Γιατί το έλεγα αυτό, γιατί ο χαρακτήρας ο τέτοιος που δεν μπορούσε, είναι αλλοπρόσαλος άνθρωπος. Λειτουργεί με το συνέστημα, όχι με τη λογική, αυτό να τον κάνει παρορμητικό, ευσυγκίνητο και να παίρνει συνέχεια λάθος αποφάσεις. Εγώ τι βλέπω για το μέλλον του ΠΑΟΚ. Ναι. Μετά την απομάκρυση του Τζαβέλα, θα έρθει η απομάκρυση του Ίβιτς, μετά του Μίχελ και στο τέλος και ο Σαβίδης, όταν θα βλέπει ότι όλη η τούμπα θα τον αποδοκιμάζει, θα σηκωθεί να φύγει. Δυστυχώς αυτή είναι η δικιά μου πρόβλεψη. Μάλιστα. Τώρα να πω για τον Μίχελ. Μιλάμε για τον Τζαβέλα, μιλάμε για τους παίκτες. Τι παίκτες μας έφερε φέτος ο Μίχελ? Τον Μπίζεσβαλ, που δεν πέρασε από εργομετρικές εξετάσεις, γιατί είναι υπέρβαρος παχύσαρκος, τι είναι? Η γλωσσοφία του Μίχελ ποια ήταν από την προηγούμενη ομάδα? Μας έλεγε, στην προηγούμενη ομάδα έφερα νέους παίκτες, ταλέντα, τους αναδεικνύαμε ώστε να αποκτήσουν ποδοσφαιρική αξία και τους μεταπουλήσαμε. Ποιους από τους πέρατε, κύριε Μίχελ, μπορούν να αποκτήσουν ποδοσφαιρική αξία? Πείτε μας, δεν. Λοιπόν, αυτές όλες οι δυστυχώς οι αλλοπρόσαλες επιλογές τεχνικών διευθυντών κάνουν σαν αποτέλεσμα ότι ο Σαβίδης να πετάει λεφτά, γιατί δίνει λεφτά, δεν λέμε ότι δεν δίνει λεφτά, και να έχει με τέτοια ψηλά μπάτζετ τα χειρότερα ποιοτικά αποτελέσματα. Μάλιστα. Αυτά ήθελα να πω. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Ναι. Τίποτα. Επόμενη γραμμή. Χαίρετε. Τίποτα. Παύση. Τώρα σας ακούμε, ναι. Έλα, παιδιά. Καλησπέρα. Ο Κωνσταντίνος από Σουηδία. Γεια σου, Κωνσταντίνη. Λοιπόν, τώρα γενικά εγώ συναισθηματικός τύπος προσπαθώ να μην είμαι με το ποδόσφαιρο. Ο άλλος θα πάω μια ζωή, πόσο συναισθημα μπορεί να παίξει ένας άνθρωπος. Αλλά πραγματικά σκεφτόμουν ότι θυμάμαι την κίνηση του Κάμπος, δεν υπάρχει περίπτωση να την ξεχάσατε, για το κόψιμο του 180 μοίρες που πέστε. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Φοβερή κίνηση. Δηλαδή είδα το πρώτο ημίχρονο και μετά το άφησα για λίγο το παιχνίδι και μπήκα ξανά αφού το είχαμε δεχτεί το πρώτο γκολ. Ήταν δύο διαφορετικά μάτς και λέω, τι περίεργο συνέστημα αυτό σήμερα να έχεις δει ένα πρώτο. Φαντάσου ότι χάνεις και το Ροντρίγκες στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, που ήταν πηγή κινδύνου μόνιμη. Δεν είδα την αλλαγή, πραγματικά. Δεν είδα την αλλαγή. Και σκεφτόμουν πραγματικά, μήπως βλέποντας και τον Ατρόμητο αλλά και άλλες ομάδες, μήπως τελικά, ενώ δεν το πίστευα, έχει τόση μεγάλη σημασία να σκυλιάζει ο παίχτης λόγω της φανέλας που φοράει. Δηλαδή θυμάσαι τον Μπουλουριδέν πάλι στο 80 περίπου που έχει σκυλιάσει με αυτό που συμβαίνει. Και δεν το βλέπεις από άλλους. Και λέω, δεν είμαι εγώ ο τύπος που θα πει, α, να φέρουμε το Βιερίνια κάθε καλοκαίρι, α, να φέρουμε το Σταφλίδι, να φέρουμε το Κυριάκο τον Παπαδόπουλο, αλλά τελικά μήπως αυτό χρειάζεται. Πάω, χρειάζεται παίχτες οι οποίοι δεν είναι selling club. Πώς να το κάνουμε? Πήραμε τον Τζίμιρο, καλός παίχτης είναι, να του ανεβάσουμε την αξία. Πήραμε τον Ροντρίγκες, να τον κάνουμε όνομα, να τον Μακ το ίδιο. Δεν δουλεύει τελικά αυτή η ομάδα έτσι. Όλοι χρειάζονται. Φίλοι, η διαφορά του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο, ξέρεις ποια είναι? Που ΠΑΟΚ είναι πέντε κλάσεις καλύτερη ομάδα, βέβαια, εντάξει. Για αλλά πες. Άλλο αυτό. Ότι ο Ατρόμητος είχε ένα κορμό 7 χρόνια, 8. Ακριβώς, φυσικά. Γι' αυτό ξέρει να αντιδράσει σε δύσκολες συνθήκες. Ναι. Και εσύ με το που χάνεις τον Κάνιας και μένεις με 10 πελαγοδρομής. Χαιρετίσματα. Δεν ξέρεις ποιος παίζει στο κέντρο, ποιος παίζει πίσω, μα και το χειρότερο δεν ξέρουν οι ίδιοι. Αυτό, δηλαδή δεν ξέρω σε ποιον θα πέσει πίσω, όπως το λέμε. Πραγματικά, εχθές μου άφησε όχι ένα κομφούζιο, πώς να το περιγράψω. Δηλαδή, λέω, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και να σε ρωτήσω λιγάκι για τον Ίβιτς. Η επιλογή του ήταν ραγδαία, ας το πούμε έτσι. Δεν θα σου πω αν είναι σωστή ή λάθος. Θεωρείς ότι είναι ΠΑΟΚ? Δηλαδή ότι βγάζει τον Εύρο που άμα ήταν ο Κουλούρης, τους λέω, που τρελάθηκε, δεν πρέπει να το ξεχάσατε. Φαντάζει 20 χρονών παιδί και έχει τρελαθεί με αυτό που βλέπει. Κουλούρης κάνει παιχνιδάρα χθες όπως και ο Πέλκας. Ναι, κάνει παιχνιδάρα όντως. Και εγώ τον χάρηκα, ας πούμε. Δηλαδή, άμα είσαι κόσμο απ' έξω από την Τούμπα, ελπίζω να μην τον είπε κάποιος αυτόν κάτι, να σου το πω έτσι. Να ξέρεις, θα έρθει και η ώρα. Ήταν καλό. Έγινε, φίλε, να είσαι καλά. Να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια. Πάμε, προχωράμε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλά είμαστε? Καλά είμαστε. Ωραία. Να πω και εγώ τη δικιά μου την άποψη. Ναι. Εγώ διαχωρίζω αυτό που είδαμε χθες, όχι αυτό που είδαμε χθες, αυτό που βλέπουμε από την αρχή της χρονιάς σε δύο μέρη, έτσι. Στο αγωνιστικό κομμάτι και στο, θεωρήσουμε, εξωαγωνιστικό κομμάτι.
Για πες. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Σαν οπαδός του ΠΑΟΚ, με τόσα χρόνια διαρκείας, τέλος πάντων, αυτό που βλέπω φέτος νομίζω ότι είναι κάτι που αρέσει σε οποιοδήποτε οπαδό του ΠΑΟΚ πηγαίνει στο γήπεδο. Είναι έτσι δεν είναι? Ναι, το αποτέλεσμα του λείπει. Ναι, άστο αποτέλεσμα. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι θέμα τύχης, είναι θέμα συγκυρίας, μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι βλέπεις την ομάδα ότι υπάρχει ένα σύστημα, υπάρχει ένα πλάνο, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, μπορεί να μην του βγαίνει. Έχει πολλά παιδί, καλά πράγματα, έχει και αδυναμίες. Σε γενικές γραμμές. Στο κομμάτι της διαχείρισης κυρίως. Ορίστε. Στο κομμάτι της διαχείρισης. Μην ξεχνάς ότι δύο συνεχόμενα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 και, δεν κερδίζεται, και στο ένα ισοφαρίζεται και κερδίζει στο 93 και στο άλλο τέλος πάντων χάνει το παιχνίδι. Αυτό είναι αποτέλεσμα, Σταύρο, το ότι δεν υπάρχει προσωπικότητα μέσα στην ομάδα η οποία θα μπορεί να διαχειριστεί. Έτσι. Και η συνοχή και οι ρόλοι υπάρχουν θέματα. Όλα τα πάντα είναι. Mm. Κοίταξε, μην ξεχνάμε ότι ήρθαν 10 ποδοσφαιριστές πάλι το καλοκαίρι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ωραία, ωραία. Για επομένως, από την όχι τη στιγμή. 14 με τους δανεικούς. Όσοι και να ήρθαν και 5 να ήρθαν, πάλι αυτό όλο το πράγμα θέλει ένα δέσιμο. Έτσι. Θέλει κάποιο καιρό να δεθεί, να αποδώσει αυτό που θέλουμε. Το θέμα είναι ότι οι ενδείξεις που υπάρχουν είναι ότι βλέπεις ποδόσφαιρο. Δεν είναι. Ναι, οι ενδείξεις, ότι βλέπεις ναι. Ότι η ομάδα έχει ένα σύστημα, παίζει κάτι. Ναι. Βλέπεις, ευχαριστιέσαι, άσχετα το αποτέλεσμα. Ο αντίπαλος προπονητής είπε χθες ότι ο ΠΑΟΚ παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Μα δεν το είπε μόνο ο χθεσινός προπονητής, το είπε και ο Σόζα, το είπε και όλοι. Ας το λέει και κανένας ουδέτερος, ναι. Ναι, απλώς κοιτάξτε, μην παίρνουμε μόνο τα αρνητικά γιατί αυτά πουλάνε. Έτσι, να παίρνουμε τα θετικά. Τα θετικά είναι ότι όλοι οι προπονητές που ήρθαμε αντιμέτωποι μιλήσαμε τα καλύτερα λόγια. Άρα αυτοί κάτι παραπάνω από μένα και από κάποιους άλλους συνοπαδούς μου ξέρουν. Σωστά, πού θες να καταλήξεις? Να καταλήξω. Υπάρχει τώρα και το εξωαγωνιστικό κομμάτι. Που λέει το εξής, ότι τόσα χρόνια όλοι λέγανε, και εγώ μέσα σε αυτούς, ότι αν υπήρχε κάποιος στον ΠΑΟΚ, δεν ήθελα ρε φίλε να τα ακούσω, να μου το λένε μετά από ένα χρόνο και δύο χρόνια έτσι απουσίας από τον ΠΑΟΚ. Εάν υπάρχει κάτι, όποιος έχει τις κοχώνες που λέει και ο Παύλο, να βγει και να το πει εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, βρέθηκε ένας άνθρωπος και το είπε. Εγώ δεν σχολιάζω αν το είπε καλός ή κακός ή αν ο τρόπος που το είπε ήταν ο πρέπον ή δεν είναι. Το θέμα είναι ότι βγήκε και το είπε την ώρα που έπρεπε να βγει και να το πει. Σύμφωνα με την δικιά του την άποψη, έτσι, την δικιά του κρίση. Ναι. Οφείλει ο οργανισμός ΠΑΟΚ να στηρίξει αυτόν τον άνθρωπο. Με όποιες αποφάσεις και αν πάρει. Για τον προπονητή λες. Ορίστε. Για τον προπονητή λες. Για τον προπονητή μιλάω. Ναι. Εγώ θέλω από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Εφόσον βγήκε και το είπε τώρα, εδώ και τόσα χρόνια ακούμε συνέχεια στο γήπεδο, γιατί είμαι από αυτούς που πηγαίνω ανελιπώς στο γήπεδο τα τελευταία 30 χρόνια, έτσι, όλο κάποιο παρέακι υπάρχει, όλο κάποια κλίκα υπάρχει, αυτό το έχουμε βαρθεί να τα ακούμε. Σκέφτηκες ότι, λοιπόν, ότι αυτό από εδώ και πέρα μπορεί να τριπλασιαστεί το φαινόμενο? Μπορεί και να εξαλειφθεί το φαινόμενο. Καλά, να δούμε, εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε, αυτό λέμε ότι εάν ο οργανισμός ΠΑΟΚ στηρίξει αυτό που είπε ο προπονητής, σου είπα καλός ή κακός, είναι η άποψή του και πρέπει να τη σεβαστούμε. Ναι, αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Ναι, αλλά να στηριχτεί, πρόσεξε. Είπες προηγουμένως κάτι, μπορεί να μην το πιάσαν πολύ. Να στηριχτεί, είπαμε Δημήτρη, έτσι. Ναι. Να στηριχτεί μέχρι τέλους. Όχι να στηριχτεί στην αρχή και μετά, γεια σας. Αυτό γίνεται. Ναι, εγώ θέλω να στηριχτεί μέχρι τέλους. Όσοι νομίζουν ότι κάνουν κακό στον ΠΑΟΚ, ο προπονητής νομίζει ότι κάνουν κακό στον ΠΑΟΚ, ας τους διώξει, ρε φίλε. ΠΑΟΚ είμαι εγώ, δεν είμαι ούτε Τζαβέλας, ούτε Κρέσπο, ούτε Κάνιας, ούτε Ροντρίγκες, τίποτα. ΠΑΟΚ είμαι εγώ. Μαζί σου. Να είσαι καλά. Έτσι. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Yeah. Γρήγορα στους επόμενους. Καλησπέρα. Ναι. Χαίρετε. Εγώ είμαι έτσι. Να πω και εγώ την άποψή μου. Βέβαια. Σας ακούω πολύ καιρό. Και να την πω πιο σφαιρικά την άποψή μου. Εγώ τα κοιτάω λίγο σφαιρικά. Παρακολουθώ εδώ και 5 χρόνια από εκεί έρθει ο Σαββίδης. Η γνώμη μου είναι ότι το ψάρι πάντα βρωμάει το κεφάλι. Το φωνάζω, το ουρλιάζω, το λέω πόσο καιρό εδώ και πόσο καιρό. Έκανα υπομονή 1-2 χρόνια με τον παπά ότι ο Σαββίδης δεν ξέρει και δεν κάνει γεράνι. Τον είδαμε τον πρώτο χρόνο, έφερε δανεικούς, έφερε όλους τους τραυματίες. Έκανε πολλές μεταγραφές το Γενάρη, κάτι που δεν είναι σοφό για μια ομάδα. Απλά είναι τα πράγματα. Κοίταξε, από την αρχή που όταν μου το ήρθε, έχει προσπαθεί να επενδύσει για να βγάλει. Άσε με λίγο να πω την άποψή μου στο Σαββράκι, να καταλάβεις τι θέλω να πω. Ναι. Εγώ θέλω ένα Σαββίδι που να σοβαρευτεί και να πει θα επενδύσω στον ΠΑΟΚ.
Όχι για να κάνει τις άλλες τις δουλειές. Για να καταλάβεις τι γίνεται. Τώρα μας δουλεύει ψηλό χαζί. Γιατί όλοι έχουμε δει τον Γιωργάκη του Σαββίδη με τον Κλάους να τα πίνει. Με τον Τζραβέλα να τα πίνει. Δεν μπορεί να μην πει εμένα κανένας ότι δεν κάνουν την παρεούλα τους, δεν έχουν την κλίκα τους. Όπως ξέρω από πρώτο χέρι για τη Σέρβικο και το Σέρβικο το λόμπι. Στη Σέρβικο μαγαζί, ενός αφεντικού Σέρβου. Μπερδευόμαστε τώρα. Ναι. Μπερδευόμαστε. Το ξέρω ότι θα βράξει με το μαγαζί και ξέρω ότι θα βράξει με το μαγαζί. Ναι, δεν μπερδευόμαστε γενικά. Γενικά λέω τώρα, μπερδευόμαστε. Έχουν γίνει πολλές εκλογές. Εγώ το θέμα είναι ότι βλέπω ότι ο Σαββίδης λέει τον Ίβιτς να καθαρίσει όλο ό,τι έχει να γίνει. Ο Ίβιτς είναι σκοτωμένος με τον Σαββίδη το μικρό. Ο Τζαβέλας έκανε ό,τι έκανε γιατί είναι φιλαράκι του ο Κλάους. Και τα δέχτηκε που τον βγάλανε από την ομάδα. Δεν είναι έτσι. Δεν ισχύουν αυτά που λες. Δεν είναι έτσι, φίλε. Μακάρι, μακάρι να είχαμε και εμείς. Δεν είναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να φανταστώ. Γιατί με ακούνε και με ξέρουν. Θα με ακούνε και καταλάβουν ποιος είμαι. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάθε χρονιά παίρνει όλους τους δανεικούς. Γιατί έχουμε πάρει φέτος 8 δανεικούς. Κάνουν τους σύγχρονους διαβόλου. 8 δανεικούς. Έναν ελεύθερο και έναν με μεταγραφή. Και προσπαθεί κάθε χρόνο ό,τι καλύτερο έχει να το σπρώξει, να κάνει έτσι ομάδα. Δεν έχει δανεικούς. Δεν έχει δανεικούς. Δεν έχει δανεικούς. Ένα δανεικό το Τιάν πήρε. Ένα δανεικό. Η άλλη τι ήταν, ελεύθερη. Ναι. Ελεύθερη. Η ελεύθερη τι σημαίνει, ρε Σταύρε. Τι. Ότι δεν κάνανε στην ομάδα τους, ότι δεν βρήκαν κάτι καλό στην ομάδα τους και κάτι τέτοιο. Όχι. Ο Μάρτος και ο Σάκοφ είχαν προβλήματα στην Τιέμπλη, έψαχναν καλύτερο συμβόλαιο. Ναι. Ο Τζάλμα έπεσε σε μικρομεσαία ομάδα της Τουρκίας. Ότι μπορεί να κάνει έτσι ομάδα, ό,τι καλύτερο έχει να μην το ξεφεύγει. Όταν δεν προσπαθεί ο ίδιος ο πρόεδρος να συμβαρευτεί, να κάνει μια ομάδα, να επενδύσει σοβαρά. Εδώ ρε εσύ να μην πάμε, έχουμε πεθυμίσει την ομάδα του Ζαγοράκη και λέμε όλοι για την ομάδα του Ζαγοράκη που σε μια χρονιά, σε δύο χρονιά έκανε ομάδα. Γιατί επένδυσε σοβαρά. Σε θα κάνεις ομάδα. Δεν επένδυσε σοβαρά, ήξερε ποδόσφαιρο. Ο Λούκας θα το κρατήσει όταν θα κάνεις ομάδα. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ. Όχι, αυτό έχεις δίκιο. Μετά που θα πει να με πει ο ίδιος το μεγάλο τον boss ότι λέει τον Ίβιτς πάτσε στα κεφάλια. Ποιο να πάρει τα κεφάλια, το Γιωργάκη του Σαββίδη. Καταλάβετε πράγματα όπως είναι, αγαπητέ. Να πάρετε το γιου του το φιλαράκι το κεφάλι. Μας χρειάζεται να λογαθεί. Μα το έκανε, ρε φίλε. Τελείωσε. Μας και το άλλο. Τα πειράματα που κάνει στον Μπάκ τόσα χρόνια τη γυναία. Ποια είναι τα πειράματα. Το Λίβιτς δεν με χαλάει ο Λίβιτς. Που δεν με χάλασε. Και είμαι μέρη του τώρα σε αυτήν την φάση, αδερφέ. Γιατί το μεγάλο το πώς τι έχει κάνει. Πήρε ποτέ σοβαρό προπονητή. Δεν φέρει το Δόνι. Ποιο να του σπηριάρει. Τα έχεις χαμένα, μπες στα νεύρα σου, το δόνι τον πήρε ο Βρίζας. Έφερε το Στέφες. Όποιος τον πήρε, αδερφέ. Πειράματα στο κεφάλι. Με αυτά που έχουμε δει από τότε, ο Δόνις είναι ο Μουρίνιο, να ξέρεις. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Για να κάνεις μεγάλη ομάδα πρέπει να κάνεις ένα σοβαρό προπονητή. Εντάξει, όταν πήγε να κλείσει το Σάντος, έκλεισε άλλον. Τι να κάνουμε. Ο Άντρες όταν μιλούσε μαζί σου, γιατί γελούσε ο Ρανικά, αδερφέ. Γιατί τον έφερε μέσα στα μούτια και γελούσε. Καλά, και εγώ άμα είχα κάνει αυτές τις μεταγραφές από τις γέλιο που θα έβγαζα. Έγινε, φίλε. Να είσαι καλά, άστο, είσαι σε πανικό. Ακούστηκες. Πάμε, καλησπέρα, στον επόμενο. Χαίρετε. Γεια σας. Καλησπέρα. Μία ερώτηση πρώτα. Έχετε πάρει όλοι λεξοτανίλ. Προσπαθούμε. Γιατί σας βλέπω λίγο ήρεμος. Θα μ' αρέσει αυτό, βέβαια. Λοιπόν, δεύτερον, έχω βάσει μες υποψίες ότι ο Τζαβέλας έτρεψε το θερμόμετρο, γι' αυτό ανέβηκε η θερμοκρασία του. Λοιπόν, τρίτον. Ο Τζαβέλας πρέπει να είναι ο πιο άχρηστος άνθρωπος στο να θέλει να στήσει τον προπονητή του, γιατί πήγε να βάλει γκολάρα με το φάουλ. Γιατί αν δεν το πιάνε εκεί που το πιάσε ο τερματοφύλακας θα πήγαινε γκολ και θα μιλάγαμε για γκολάρα του Τζαβέλα. Τέταρτον, ο Τζαβέλας στέει που ο Βαρέλα είναι όρθιο αγκούρι. Πέμπτον, ο Τζαβέλας στέει που άλλος είναι 2-10 και δεν μπορεί να... και τον έχουν κρεμάσει δύο φορές εχθές. Ο Τζαβέλας στέει. Για όλα αυτά να τα ξέρετε. Επίσης, στην Αθήνα προχθές έριξε χαλάζι, ο Τζαβέλας στέει. Επίσης, άρα τώρα θα έχουμε πρόβλημα ποιος θέλει. Άρα τώρα θα έχουμε πρόβλημα. Όχι. Λοιπόν, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, sorry παιδιά, απλά το παίρνω λίγο έτσι, αλλά για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Καταρχήν, ο σοφός λαός μας λέει τα ενίκο μη ενδύμο. Ό,τι δίκιο μπορεί να είχε ο Ίβιτς, ό,τι δίκιο το έχασε με το που ξεμπρόστιασε το τι γίνεται στο σπίτι του. Γιατί εκείνο το σπίτι του είναι η οικογένειά του. Για όσο είναι στον ΠΑΟΚ και για όσο ήταν και στον ΠΑΟΚ. Εκεί για μένα έχασε το δίκιο του. Δεν μπορείς
θέλεις να είσαι ok, κλείνεσαι, οι οικογένειες έτσι τα βρίσκουνε. Εγώ έτσι ξέρω. Αν έχω εγώ πρόβλημα με τη γυναίκα μου, δεν θα πάρω το Σταύρο τηλέφωνο να του πω ρε εσύ ξέρεις κάτι, αυτή δεν μου μαγείρεσε, δεν μου έκανε, θα τη διώξω, θα τη στείλω στη μάνα της. Δεν θα το κάνω αυτό, θα λύσω το πρόβλημα στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου. Δεν πας να βγάλεις ποτέ τους παίκτες, γιατί έτσι φάνεις τους παίκτες σου. Γιατί ο επόμενος παίκτης θα ξέρει ότι αν δεν παίξει καλά ή αν οτιδήποτε θα κινδυνεύει να τον βγάλει στη σέντρα. Οποιοσδήποτε προπονητής. Δεν γίνονται αυτά. Ο Ήβιτς μπορεί το παιδί πάνω στον πανικό του, πάνω αυτό. Όχι, πρέπει να το ελέγχει αυτό το πράγμα. Πρέπει να το ελέγχει, είναι η οικογένειά σου, είναι το σπίτι σου. Δεν το βγάλεις στη σέντρα στο σπίτι σου. Τέταρτον. Το χειρότερο από όλα αυτά που έχουν γίνει δύο μέρες, ξέρετε ποιο είναι. Yeah, οι πρώτοι που τρέξανε να φάνε τις σάρκες του ΠΑΟΚ ήταν εμείς οι ίδιοι ΠΑΟΚτζίδες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Μανιάτης είναι εκτός της ομάδας του Ολυμπιακού, σωστά. Πόσο καιρό? Ναι. Πολύ καιρό. Ο Μανιάτης παραμονές του ντέρμπι με τη ΣΑΕΚ επίσης ήταν εκτός ομάδος. Ξέρετε που ήταν ο Μανιάτης παραμονές του ντέρμπι με τη ΣΑΕΚ? Σαββάτο βράδυ, στο Μάκη Δημάκη. Αφού δεν υπολογίζει. Κάτω στην Αθήνα. Αφού δεν υπολογίζει, δεν είναι, γιατί να μην πάει. Ναι, καλά. Για να ήταν ο Τζιόλης παραμονές με τον Ολυμπιακό στο Μάκη Δημάκη, τι θα γινόταν εσύ Δημήτρη μου? Επίσης ο Τζιόλης δεν υπολογίζει την ομάδα, δεν υπολογίζει την ομάδα. Τι θα γινότανε? Ξέρω εγώ. Τι θα γινότανε? Θα προστάτευε κανένας το όνομα του ΠΑΟΚ? Όχι, τι θα λέγανε? Ο παίκτης του ΠΑΟΚ που πήγε εκεί, που πήγε τώρα, που πήγε και έκανε, που αυτό που εκείνο, που τον από το άλλο. Εμείς πότε θα προστατεύσουμε τον ΠΑΟΚ? Και όταν λέω εμείς, εννοώ όλοι μας. Από τον πρώτο φιλαθλό μέχρι τον κλητήρα που είναι στην πόρτα του ΠΑΟΚ και δεν κλειδώνει, λέμε τώρα καλά την πόρτα, μέχρι τον πρόεδρο, μέχρι τον αντιπρόεδρο, μέχρι τον οποιοδήποτε. Δηλαδή φταίει ο Τζαβέλας, παράδειγμα έτσι, που εμένα, για μένα δεν υπάρχει Τζαβέλας, δεν υπάρχει κανένας, υπάρχει μόνο ΠΑΟΚ. Αλλά φταίει ο Τζαβέλας που εχθές, δηλαδή από το... Μάλλον όχι. Δεν φταίει ο Τζαβέλας. Ο Σταύρος ο Κόλχας φταίει. Ρε Σταύρε, είδες εσύ εχθές να λείπει εξάρι από την ομάδα που μας έχει φάει τα αυτιά τόσο καιρό για το εξάρι, για το εξάρι? Μια χαρά δεν δούλεψε η ομάδα που έφυγε ο Κάνιας. Είδες εσύ καμιά διαφορά στην ομάδα? Είναι πέμπτο παιχνίδι που συμβαίνει αυτό, δεν είναι πρώτο. Τυχαίο είναι ρε Σταύρε, εσύ φταίς που λες για το εξάρι. Γιατί γεμάτη δεν είναι η ομάδα? Δεν δούλεψε μια χαρά ο άξονας? Είδες εσύ να πενοβγαίνουν όπως θέλουνε? Είδες εσύ να φαίνεται Μπαρσελόνα ο αρτοτρόμητος από το 72 και μετά και να σε βάζει 3 γκολ? Το δες εσύ πουθενά αυτό? Αλλά εσύ είσαι ο κακός, εσύ είσαι ο κλικαδόρος, εσύ είσαι ο έτσι, εσύ είσαι ο αλλιώς. Από χθες το βράδυ σας, από χθες το βράδυ που έχει γίνει όλο το σκηνικό και διαβάζω στο Facebook το τι λένε το στόμα τους. Και πού ακόμα. Και πού ακόμα. Όχι οι γαύροι. Όχι οι γαύροι. Εμείς το τι λέει το σώμα τους δεν μπορείς να καταλάβεις. Και πού ακόμα. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, παιδιά, καλημέρα. Γεια. Yeah. Πάμε, καλησπέρα. Ναι. Δεν περίμενε. Άλλοι δύο, τρεις πως είναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Πάω που είμαστε όλοι, παιδιά, να ηρεμήσουμε καταρχήν. Δύσκολα. Εντάξει, το λέω για αυτά. Την Πέμπτη το βράδυ, πόσο σίγουρος ήσουν ότι η Δευτέρα θα γίνει στα Βη, πες μου. Εγώ. Ναι. Όχι, δεν ήμουν σίγουρος. Όσο σίγουρος θα βάλει 3 γκολ στον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Όχι, όχι, όχι. Εγώ ψέματα δεν έλεγα. Έλεγα τους έχουμε εύκολα με αυτά που έβλεπα. Τι να πω ρε παιδιά. Η ομάδα παίζει καλό ποδόσφαιρο. Έτσι είναι αναποτελεσματική. Μάλλον είναι άκρον άτομο της αναποτελεσματικότητας. Το τραγικό σου ποιο είναι, ρε φίλε. Χθες κάνει 3 γκολ. Δεν είναι σαν τα άλλα παιχνίδια. Δέχεται 4. Ρε φίλε, εχθές και 7 να βάζαμε 8 να δεχόμασταν. Αυτή είναι εντύπωση. Δηλαδή μέχρι το 73 που παίζω 11 με 11 πόσες φάσεις μου έχουν κάνει. Άλλο θέλω να πω Σταύρο, παρεκτρέπεσαι. Έχω να πω, αν δεν μακροημερεύσει προπονητής στον ΠΑΟΚ, Χαΐρη και Προκοπή δεν θα δούμε. Τέλος. Αλλά βάλει καθεντικό διευθυντή. Θα είναι ο Ήλις, θα είναι ο Κόλκας, θα είναι ο Δημήτρης. Βάλε τους Βαζόχλου προπονητής στον ΠΑΟΚ. Αφήστε 5 χρόνια. Τρελός είσαι. Δεν θα δούμε Χαΐρη και Προκοπή. Τέλος. Έπειτα, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, βγαίνουν τρεις προπονητές και λένε τα ίδια. Έτσι. Ή οι τρεις είναι καραγιώσνες, ο Κίλερ, ο Ήβιτς, που εγώ δεν το χωνεύω από εκείνη τη στάση του με το τότε με το Ζαγοράκι, δεν το χωνεύω, δεν πάω μία. Που απέτυξε όλα τα λεφτά για να υπογράψει, έτσι. Αλλά αυτός μου βγάζει το καπέλο. Τι είπε?
φεύγω εγώ ή αυτή. Το γουστάρω αυτή δήλωση. Τέλος. Μπορεί να έχει λάθος. Όχι ζωντανά. Γιατί όλοι λέμε, γιατί το είπε δημόσια. Γιατί δεν αναρωτιόμαστε μήπως το έλεγε η πόλη και δεν περνούσε εκεί που έπρεπε να φτάσει. Γιατί όλοι λένε αναρωτιούνται μόνο στα κόλτα χρυσινά και δεν αναρωτιούνται τη στάση και καταγγέλνω την παραπάνω που δεν έκανε αντιγρυπτικό εμβόλιο στους προσεστές και το δευτές χάτος είναι όλοι γρυπωμένοι. Λες πράγματα τα οποία αναιρούνται από μόνα τους, εντάξει. Αν το έλεγε υπόγεια και χρησιμοποιούσε τον παίκτη, τότε μιλάμε για παράνοια. Αν το έλεγε υπόγεια, το έλεγε εκεί που έπρεπε να δει. Και δεν έφτανα στα αυτιά που έπρεπε να φτάσουν. Αν δεν έφτανε, παιδί μου, υπάρχει προϊστάμενος του αγωνιστικού τμήματος που βρίσκεται εδώ, ρε εσύ. Ναι, ρε Σταύρο, εσύ καταλαβαίνεις, είσαι ξύπνιος. Δεν χρειάζεται. Ναι, ρε φίλε, εγώ είμαι ξύπνιος, αλλά εσύ όπως το λες δεν στέκει. Εγώ δεν σου είπα ότι το θεωρώ killer, φράγκο killer, έτσι. Και δεν το χωνεύω από τότε. Απλώς η στάση του χρησιμοί για μένα είναι παλικαρίσια. Εξέβρεσε τον ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να το κάνει διαφορετικά. Ασφαλώς, από εκεί ξεκινάμε, λάθος. Θα μπορούσε να γίνει με εντελώς διαφορετικό τρόπο, να έχει τα ίδια αποτελέσματα που έχει τώρα. Δεν μπορεί τρεις προπονητές, τρία χρόνια σερή, να λένε τα ίδια. Ο ένας, να πούμε, είπε μετά. Αλλά με τη στάση του μίλησε και την ώρα. Έστειλε τον ίδιο ποδοσφαιριστή στην ίδια ομάδα. Ναι. Ο άλλος τους αποκάλεσε μπαλαρίνες και μετά ήταν αδύνατη η συνύπαρξη πλέον. Δεν έχει σχέση, όχι. Ο δεύτερος δεν έχει σχέση με τους άλλους δύο. Ο δεύτερος... Δεν είναι το ίδιο θέμα του δεύτερου με τους άλλους δύο. Ο δεύτερος μετά από ένα παιχνίδι μίλησε για άλλους τους παίχτες. Έχει το 2, 2 στα 3. Οι δύο, 6%. Ναι. Μου φτάνει, το παίρνω. Παιδιά, κάτι γίνεται. Τα κολλητιλίκια τέλος. Και έπειτα και μια συμβουλή σαν πατέρας, έτσι. Ο γιος σου ή κόρας, εγώ έχω κόρας, έτσι. Αν δεν κάνουν κάτι καλά, τους τραβάμε τα αστάκι που και που. Αυτό έχω να πω. Έγινε. Τραβάμε λίγο τα αστάκι. Όχι πολύ, αλλά λίγο τραβάμε. Να είσαι καλά. Γεια. Θεϊκό μήνυμα του 4. Αυτός αφού κανένα στο σκίμπι, τι έχει πάρει. Ο σκίμπι θα βλέπει τώρα τα παιχνίδια της ΚΑΠΑ 20. Άλλος ένας τελευταίος, καλησπέρα. Δεν περίμενα. Καλησπέρα. Α, χαίρετε, χαίρετε, έλα. Ακούγες. Γεια σας. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Παιδιά, ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί πλάι επειδή μου κάνει εντύπωση. Έχω την αίσθηση ότι πιο μεγάλο πρόβλημα δημιούργησε, ας πούμε, η δήλωση του Ιβιτ παρά αυτό που είπε. Δηλαδή, επειδή συζητάμε αν θα έπρεπε να το πει όχι. Παιδιά, αυτό που είπε είναι τρομερό. Δηλαδή, αυτό που είπε, δηλαδή, αφόσον συμβαίνει, είναι τρομερό. Δηλαδή, μιλάμε ότι είμαστε, ας πούμε, κάποιες χιλιάδες λαού που κοιμόμαστε και ζούμε για αυτή την ομάδα και μας είπε ότι ένας παίκτης, ας πούμε, έχει μειωμένη απόδοση. Παιδιά, είναι τρομερό. Απλά βλέπω ότι συζητάμε αν θα έπρεπε να το πει όχι ο Ιβιτ. Δηλαδή, ξεπερνάμε αυτό που είπε. Καταλάβετε τι θέλω να σας πω. Ναι. Εμένα αυτό με κάνει εντύπωση και κάτι άλλο που θέλω να σας πω για τη διαχείριση. Θα μπορούσε ο Ιβιτ να μην το πει, φυσικά να το ψάξει από μέσα και ξαφνικά κάποια στιγμή ο Τζαβέλας, άμα είναι ο Τζαβέλας, φυσικά να φεύγει. Σωστά. Εσείς συμφωνείτε αν θα έπρεπε μετά να μας πούνε, πείτε ότι γινόταν έτσι, πέτσε, δεν το έλεγε δημόσια και έφευγε ο Τζαβέλας. Θα έπρεπε να μάθουμε εμείς αν τον ήταν ο Τζαβέλας για αυτόν τον λόγο ή όχι. Θα έπρεπε δηλαδή να γίνει κρυφά. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι κάποιος μας κλέβει, αλλά μην μάθουμε ποτέ ποιος είναι ο κλέφτης, γιατί δεν θα μας κάνει καλό. Αυτό δηλαδή κατά τη μία άποψη, έτσι. Είναι πολλά που μετράνε σε αυτά. Κατά τη μία άποψη. Γιατί παραδείγματος χάρη είναι ένας μικρό κόσμος στο ποδόσφαιρο. Έχεις δει τι γίνεται δεξιά-αριστερά για τον ΠΑΟΚ σήμερα? Ναι, ή δεν σε νοιάζει? Δηλαδή τώρα μου στέλνει μήνυμα ένας ότι μας ξεφωνίζει στην αίρα. Π.χ. μου στέλνει ένας. Έχεις σκεφτεί τι συζητιέται στις τάξεις των ποδοσφαιριστών? Φίλε, είναι πολλά τα οποία δεν μπορείς να υπολογίσεις. Συμφωνώ, παιδιά, σε αυτό που λέτε. Σκέψου όλους τους παίκτες χθες, κυρίως της άμυνας, που κοιμήθηκαν γνωρίζοντας τη δήλωση του Ίβιτς. Συμφωνώ, έχεις δίκιο. Απλά πιστεύω τώρα πλέον, ας πούμε, αυτό έχει λίγο εξομαλυνθεί. Αλλά πείτε μου λίγο πριν τα προηγούμενα χρόνια, τι καλό είδαμε εμείς παοξίδες με αυτή την ήσυχη κατάσταση? Δηλαδή, για ποιο λόγο να. Δεν ήταν καθόλου ήσυχη. Δεν ήταν καθόλου ήσυχη. Κάθε χρόνο που δεν το γνωρίζω. Ναι, δεν ήταν καθόλου ήσυχη. Πάντα για στημένα μιλάμε, για αυτούς που τα παρεά και τα λοιπά. Καθόλου ήσυχη δεν ήταν. Αυτό ακριβώς, αυτή και αυτό θα γίνει επί τρία τώρα, κάτσε να δεις. Ναι, να σου πω όμως κάτι. Γιατί όμως δεν βλέπεις τη θετική πλευρά? Γιατί καταλαβαίνω ότι είσαι αρνητική σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει. Εγώ παιδιά πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει και μια θετική πλευρά. Μακάρι. Φίλε, κανείς δεν θέλει το αντίθετο. Αν αυτό ήταν το πρόβλημα. Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά παιδιά, σας πω κάτι. Τώρα συζητάμε τώρα, ας πούμε, άρχισε τώρα η φάση που λένε οι συνοπαδοί μου για τον Κάτι και για τον Τζιόλι. Παιδιά, καταλάβαμε τι που είπε χθες. Ποιος κράτησε και Τζιόλι? Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Όλα δηλαδή, τα γεγονότα δηλαδή, έχουν μία συνέχεια. Όταν σκέφτεσαι ένα γεγονός, θα πρέπει να το συνδέσεις και με πολλά άλλα για να βγάλεις ένα συμπέρασμα.
Συμφωνώ. Αυτό βάλε το μυαλό σου μια διαδικασία. Σκέψου ότι είναι μάλλον καλύτερο που δεν μάθαμε γιατί έμεινε έξω ο Τζιόλης και έμεινε έξω και ο Κάτσε. Ναι. Είναι καλύτερα. Άστο ναι, καλύτερα. Ναι, άρα μου λες ότι υπάρχει και εκεί πέρα μπέρδεμα μεγάλο. Δεν υπάρχει. Αυτό μου, δεν υπάρχει. Αυτό μου λες. Ναι, ρε φίλε, ναι, γιατί ξέρεις εσύ γιατί έμεινε ο Τζιόλης έξω. Όχι, δεν ξέρω για ποιο λόγο έμεινε ο Τζιόλης. Άστο καλύτερα. Απλά... Έχουμε, πρέπει να διακόψουμε τώρα, γιατί μιλάει ο Σουλής Μαρκόπουλος. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σας χαιρετώ. Παίζει ο ΠΑΟΚ αύριο με την Ventspils. Για να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Έχουμε τον Σουλή Μαρκόπουλο. Θα κάνει τις δηλώσεις τις καθιερωμένες πριν από κάθε εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Είναι εδώ ο προπονητής του ΠΑΟΚ για να τον, ακούσουμε. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αύριο στις 7 την Ventspils. Ένα σημαντικό παιχνίδι για τον ίδιο. Πρέπει να κερδίσει καθώς έχει μείνει στο 2-4. Είναι σημαντικό παιχνίδι για αυτόν να πάρει τη νίκη και να ξαναμπεί δυνατά στη μάχη της πρόκρισης, στην προπόνηση που έχει ξεκινήσει στο ζέσταμα, τουλάχιστον παίρνει μέρος και ο Τέιλορ και ο Πέινερς. Θα μάθουμε στην πορεία, ειδικά για τον Πέινερς, το αν θα είναι διαθέσιμος για να αγωνιστεί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Σουλή Μαρκόπουλο. Πολύ ωραία. Ας τον ξανακαλέσουμε γιατί πατήθηκε κάποιο κουμπί μάλλον. Λοιπόν, μηνύματα. Και τώρα ο Σκύμπε για να παίρνει παίχτες που να βλέπει την ΚΑΠΑ 20. Παναχαϊκή ΠΑΟΚ 3-3 από 0-3 στο ημίχρονο. Ωραία μπάλα και τότε. 8-49 ο Χαρίσης, ο Κοροβέσης, ο Τζιόλης και ο Χατζησαΐας που δεν παίζουν, ο Τζαβέλα στέει. Ο 7-56 τον Τζαβέλα πάει να τον κάνουν τον Μπαλάφα της εποχής Σαβίδη. Για όλα αυτή, αυτός. Υπογράφει Βιτσόσκυλο. Δεν, ο Μπαλάφας δεν πέρασε τίποτα σε σχέση με αυτά. Έλα, ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Σουλή Μαρκόπουλο. Και μπορεί ανά πάση στιγμή να δημιουργήσει και για τον εαυτό του αλλά και για τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Ο Κάμπελ επίσης ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος μπορεί να διεισδύσει σε οποιαδήποτε άμυνα, επίσης και αρκετά καλός στέρ. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία όταν βρεθεί ελεύθερος παίκτης σουτάρει, τρέχουν, πατάνε, σουτάρουν όλοι, έξω από τη γραμμή τριών πόντων και στον εφηδιασμό ακόμη. Κάτι που πρέπει ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να σταματήσει την έξω από τον αντιπάλαμο, να τους δώσει καθόλου χώρο να κινηθούν, να βρουν ελάχιστους χώρους για να πατήσουν στάρου. Και επίσης να μπορέσει να κλείσει και την άμυνα του, να τους δώσει το δικαίωμα να κάνουν τις διεισδύσεις. Ακριβώς το παιχνίδι του διετίας είναι πολύ παλιά. Κάθε παιχνίδι είναι τελείως διαφορετικό, κάθε ρόστερ ομάδος είναι τελείως διαφορετικό και ανάλογα με το ρόστερ που έχεις φτιάχνεις και την ανάλογη ομάδα που θέλεις να έχεις. Νομίζω δεν υπάρχει καμία σύγκριση και το παιχνίδι με το αυριανό παιχνίδι. Με την κατάσταση των τραυματιών, κύριε Μαρκόπουλε, τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή έχουμε 3 απώντες. Ελπιστούμε εάν μπορέσει κάποιος να αγωνιστεί για λίγο, θα φανεί αύριο το πρωί. Μέχρι στιγμής ο Τέιλορ είναι αυτός ο οποίος φαίνεται περισσότερο ότι μπορεί να παίξει, ο οποίος θα κάνει και σήμερα θεραπεία και αύριο το πρωί, και αν σταθεί ότι είναι καλύτερα, παρόλο που είναι ελάχιστα πεσμένο το πόδι του, θα μπορέσει να αγωνιστεί. Περισσότερη πίεση αυτό το παιχνίδι, δεδομένου ότι με 2 νίκες σε 6 μάτς έχει μείνει κάπως πίσω η ομάδα? Εντάξει, σίγουρα όταν περάνε τα παιχνίδια και έχεις κάτι ορισμένα παιχνίδια τα οποία θα διαφορετικά δεν θα έχεις κερδίσει, η πίεση μεγαλώνει. Από εκεί πέρα υπάρχουν όμως πολλά παιχνίδια που άμα βρεθείς σε καλή μέρα στα επόμενα παιχνίδια να μπορέσεις να πάρεις τα αποτελέσματα τα οποία θέλεις και να ξαναμπείς στη διεκδίκηση κάτι περισσότερο από αυτό που έχεις αυτή τη στιγμή. Βέβαια θα εξαρτηθούν και τα αποτελέσματα που κάνουν και άλλες ομάδες. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος για το αυριανό παιχνίδι με την Ventspils εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Στο οποίο παίζει ο Πέινερς. Όπως μας είπε και ο coach, δύσκολα για τον Πέινερς, αυτός που είναι πιο κοντά στο να παίξει είναι ο Τέιλορ. Αλλά θα το ξέρουμε αύριο το πρωί στο χαλάρωμα που θα κάνει εδώ ο ΠΑΟΚ. Άρα έχουν ελπίδες και οι δύο δηλαδή. Ναι, ναι, και ο Τέιλορ και ο Πέινερς θα το ξέρουμε βέβαια αύριο το πρωί, γιατί ο ΠΑΟΚ πάλι θα έρθει εδώ για σουτάκια για προπόνηση. Θα ξέρουμε αύριο. Πάντως τώρα στο ξεκίνημα αυτού της προθέρμανσης και ο Πέινερς και ο Τέιλορ συμμετέχουν κανονικά. Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, γεια. Κάποια ακόμα μηνύματα για να μην αδικήσουμε κανέναν εδώ που έχουν στείλει. Δεν είναι ο Σέρβος να ξεφτυλίσει αυτόν που ο ίδιος έβγαλε από τον πάγο που ήταν τους ντεμέ δικούς μας
να φοβάστε. Πάει η μαμά στον μπαμπά και του λέει: το παιδί με βρίζει, με γράφει, και εκείνος της λέει: κάνε ό,τι νομίζεις. Τι ωραία οικογένεια, τι μπαμπάς. Σταύρο Τσίμηρο, τι λες, δεν είναι οχτάρι, και λες τώρα ότι ο Κάτσε δεν είναι αμυντικό χαφ. Τι θέση είναι οι δυο τους. Ο Ήβιτς, ανέστη του Ζαβέλα. Ναι. Ο Κάτσε και ο Τσίμηρο είναι εξαροχτάρια. Ο Ήβιτς, ανέστη του Ζαβέλα. Η τιμωρία είναι για επεισόδια με το γλύκο στη Φλωρεντία. Ρε φίλε, ο Τζαβέλας δεν ήταν στην Ιταλία. Ποιο επεισόδιο. Οι αλλαγές είχαν γίνει άκη και Τζιόλι να είχε, δεν μπορούσε να μπει. Ο Τζαβέλας πουλάει μπάλα και κάρτα στο 6, άγαλμα στο 2-1 και άφησε την μπάλα στο 3-3, γράφει. Τον ίδιο τον έχω για σοβαρό άνθρωπο και όχι για γραφικό σαν τον άλλον. Γι' αυτό εκπλήσωμαι περισσότερο τα χθεσινά. Σίγουρα έκανε η αναφορά στο χθεσινό μάτς. Μίλησε όμως για συμπεριφορά τελευταίο μήνα 20 ημέρου. Τι εννοεί? Εννοεί για κακό κλίμα, για περιστατικά που εκείνος ξέρει. Αυτά. Πάντως αν έπαιζε και ο Κλάους θα ξανάβγαινε πρώτο σκόρερ στην ΚΑΠΑ 20. Και τελευταίο, δηλαδή, ο Ήβιτς τα έκανε όλα καλά με ρέτο 3-2. Ευθύνη προπονητή καμία για τον πανικό. Αυτά με τα πολλά μηνύματά σας, με τις πολλές γραμμές. Αναμενόμενο βεβαίως. Νομίζω ότι είχαμε ένα επίπεδο πάντως. Προσπαθήσαμε. Θα ήταν καλό να ψάξετε αν υπάρχει άλλος αθλητικός οργανισμός στον πλανήτη που σε χρόνο ΤΕΤΕ μπορεί να μετατραπεί από πεντάστερο ξενοδοχείο σε οίκο ανοχής περιοπής. Ναι. Όχι. Κλείνουμε με Beta Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο της Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 299. Εκεί πρωτοποριακά και κυρίως οικονομικά πηγαίνετε Beta Auto Center και κερδίσετε έκπτωση 20%. Μοναστηρίου 299 46 10 63 τηλέφωνο επικοινωνίας. Με Γκολόσο κλείνουμε τη δεύτερη ώρα. Το στέκι του Πενιρλί, μπορείτε να δοκιμάσεις καινούργιες γεύσεις, καινούργια σπιτική πίτσα του Γκολόσο σε διάφορες γεύσεις που έρχονται να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς. Και Ρέμβι, βεβαίως σήμερα Τρίτη, Carlsberg Day, στη Ρέμβι μία, άλλη μία δώρο. Αύριο ΠΑΟΚ παίζει μπάσκετ, την Πέμπτη παίζει βόλεϊ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, παίζει και ποδόσφαιρο στα Τρίκαλα, η ζωή συνεχίζεται. Με ΠΑΟΚ 24 τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12.